Να σας ανοίξω λοιπόν τις διαφάνειες. Το αντικείμενό μας εδώ και δύο περίπου εβδομάδες είναι φυσικά οι δομές δεδομένων, οι λεγόμενες συνδεόμενες, έτσι, αυτές οι οποίες, οι linked data structures, αυτές οι οποίες βασίζονται σε pointers. Και ήμασταν την τελευταία φορά να βλέπουμε την διπλά συνδεδεμένη λίστα, όπου θυμίζω ότι είχαμε κοιτάξει αυτήν την λειτουργία που την ονόμασα splice. Και όπως σας είχα πει τότε, το splice είναι πραγματικά η βάση όλων των λειτουργιών, έτσι, το Lord of the Rings. Την ορίζουμε πάνω σε κυκλικές διπλά συνδεδεμένες λίστες. Όχι ότι δεν ορίζεται και σε λίστες που δεν είναι κυκλικές. Ορίζεται στην πραγματικότητα η λειτουργία splice σημαίνει πάρε μία υπολίστα μέσα από μια λίστα και βγάλ την, βάλ την. Έτσι, το splicing είναι είτε η ένωση δύο λιστών, είτε ο χωρισμός μιας λίστας σε δύο κομμάτια. Έτσι, αυτή είναι η λειτουργία. Αλλά στις κυκλικές λίστες έχει μια ακόμα πλούστερη λογική στην υλοποίησή του. Και είχαμε δει την προηγούμενη φορά ποια είναι η λειτουργία splice πάνω σε δύο κόμβους. Εδώ θυμηθείτε, ζωγραφίζω δύο δαχτυλίδια. Δύο, λοιπόν, κυκλικές λίστες. Ζωγραφίζω όμως μόνο τον next pointer, όχι τον previous pointer. Ο previous pointer, λόγω του invariant που έχουμε, καταλαβαίνουμε απολύτως πού θα δείχνει, έτσι, από κάθε στοιχείο. Όταν, λοιπόν, κάνουμε splice, είχαμε πει την προηγούμενη φορά το P και το Q, είναι σαν να το P και το Q να αλλάζουν previous pointers, δηλαδή το προηγούμενο στοιχείο του P γίνεται αυτό το οποίο ήταν το προηγούμενο στοιχείο Q, δηλαδή με άλλα λόγια, όταν πάμε από την αριστερή στήλη με τα δύο ring στο ένα ring, το προηγούμενο στοιχείο του 0 γίνεται το 3 μπλε, που ήταν το προηγούμενο του Q προηγουμένως, και αντίστοιχα το προηγούμενο στοιχείο του Q γίνεται το 5 κίτρινο. Έτσι. Και το splice είχε μια πολύ ενδιαφέρουσα ιδιότητα, ότι αν ξανακάνουμε splice ακριβώς αυτά τα δύο αντικείμενα, επιστρέφουμε στην αρχική κατάσταση που είχαμε δύο διαφορετικούς δακτύλους. Έτσι, οπότε είχαμε δει αυτές τις ιδιότητες, ότι είναι μια συμμετρική λειτουργία, το P splice Q είναι το ίδιο με το Q splice. Είχαμε δει ότι το P splice Q δεν κάνει τίποτα, είχαμε δει ότι δύο απανατά P splice Q είναι σαν να μην έχει γίνει τίποτα, επαναφέρουν τα αντικείμενά μας στην προηγούμενη κατάσταση. Και είχαμε δει το ότι όταν κάνουμε splice με έναν κόμβο και τον επόμενό του, το αποτέλεσμα είναι να απομονώνουμε τον κόμβο P. Δηλαδή, να κάνουμε τον κόμβο P να είναι ένας κόμβος που δείχνει στον εαυτό του. Είναι ένα δαχτυλίδι, θα έλεγε κανείς, με διάμετρο 1, έτσι, με περιφέρεια 1. Έτσι, το δαχτυλίδι έχει μόνο ένα κόμβο στην περιφέρειά του. Λοιπόν, είχαμε δει την προηγούμενη φορά και την ιδέα του λεγόμενου κόμβου φρουρού. Η ιδέα, λοιπόν, του κόμβου φρουρού είναι ότι μπορούμε σε ένα δαχτυλίδι, ένα συγκεκριμένο κόμβο, να το θεωρήσουμε ότι δεν είναι κόμβος της λίστας μας. Άρα, λοιπόν, σε αυτό εδώ το δαχτυλίδι, με τον Greek κόμβο να είναι ο κόμβος φρουρός, αυτή η λίστα έχει 5 στοιχεία. Παρόλο που το δαχτυλίδι είναι 6 στοιχεία. Αντίστοιχα, εδώ πέρα, αυτό εδώ το δαχτυλίδι με περίμετρο 1, όπως το δούμε, μεγέθους 1, στην πραγματικότητα αντιπροσωπεύει την κενή λίστα. Έτσι. Και με αυτήν εδώ τη σύμβαση, μπορούμε, παιδιά, να κλείσω μόνο το γράφημα που ξεχνάω να το κάνω.
Με αυτή λοιπόν εδώ τη σύμβαση μπορούμε να υλοποιήσουμε όλες τις λειτουργίες που θα περιμέναμε από μία λίστα ως κλίσεις στη λειτουργία splice και μάλιστα πολύ λίγες κλίσεις. Δηλαδή, παράδειγμα, για να κάνουμε pushback σε μία λίστα, για να κάνουμε pushback το κλειδί H, αρχικά κατασκευάζουμε έναν κόμβο με το κλειδί H, ο οποίος όμως είναι αυτό που λέμε απομονωμένος, δηλαδή δείχνει στον εαυτό του, είναι ένα δαχτυλίδι μήκους 1, όπως το ονόμασα πριν, έτσι, αυτούς τους κόμβους λοιπόν λέμε απομονωμένοι. Φτιάχνουμε λοιπόν ένα απομονωμένο κόμβο με το κλειδί H που θέλουμε και κάνουμε splice με τον κόμβο φρουρό. Οπότε, ποιο θα είναι το αποτέλεσμα μετά το splice? Το προηγούμενο στοιχείο του κόμβου φρουρού θα είναι ο κόμβος που δώσαμε στο όρισμα, άρα θα γίνει το τελευταίο στοιχείο της λίστας τρόπων πεινά, έτσι. Και αντιστοίχως, φυσικά, το προηγούμενο του κόμβου φρουρού πριν το splice θα είναι το νέο προηγούμενο του καινούριου κόμβου, έτσι. Άρα, πραγματικά, θα είναι σαν να εισάγουμε το καινούριο κόμβο στο τέλος της λίστας. Θυμηθείτε ότι όταν κάνουμε splice μεταξύ δύο κόμβων σε διαφορετικά δαχτυλίδια, τότε αυτοί μετά ενώνονται στο ίδιο δαχτυλίδι. Ενώ αν κάνουμε splice σε δύο κόμβους το ίδιο δαχτυλίδι, τότε εκεί δημιουργούνται δύο διαφορετικά δαχτυλίδια. Έτσι. Εδώ λοιπόν ξεκινήσαμε με έναν απομονωμένο κόμβο στο δικό του δαχτυλίδι. Τον κάναμε splice με τον κόμβο φρουρό και άρα μπήκε στο δαχτυλίδι της λίστας μας, το δαχτυλίδι στο οποίο βρίσκεται ο κόμβος φρουρός και μάλιστα στην τελευταία θέση, έτσι όπως καταλαβαίνουμε τη λίστα. Το push front γίνεται και αυτό πάρα πολύ απλά. Απλά, αντί να κάνουμε splice με τον κόμβο φρουρό, κάνουμε splice με το πρώτο στοιχείο της λίστας. Τώρα θα μου πείτε, τι γίνεται αν η λίστα είναι άδεια? Δηλαδή, αν το L και το L next είναι ο ίδιος κόμβος. Ο κόμβος φρουρός, με άλλα λόγια. Αυτό θα έλεγε κανείς ότι θα μπορούσε να το χειριστεί μια ειδική περίπτωση. Αλλά δεν υπάρχει καμία ειδική περίπτωση. Ακόμα και όταν η λίστα είναι άδεια, το να κάνουμε αυτήν τη λειτουργία μας δίνει ακριβώς αυτό που θα περιμέναμε. Έτσι. Άρα λοιπόν το push front και το push υλοποιούνται με μία κλίση splice, όπως επίσης και το pop. Το να βγάλουμε το πρώτο στοιχείο της λίστας είναι φυσικά ισοδύναμο με το να κάνουμε splice το πρώτο στοιχείο της λίστας με το δεύτερο. Έτσι. Το αποτέλεσμα θα είναι ότι θα απομονώσουμε το πρώτο στοιχείο της λίστας. Γιατί θυμηθείτε, όταν στο ίδιο δαχτυλίδι κάνουμε splice σε έναν κόμβο και τον επόμενό του, ο κόμβος στον οποίο κάναμε splice, άρα ο L.next, απομονώνεται. Και φυσικά, για να βγάλουμε, να κάνουμε pop το τελευταίο στοιχείο της λίστας, απλά κάνουμε splice το τελευταίο στοιχείο με το επόμενό του, που είναι ο φρουρός. Άρα λοιπόν, και το push και το pop, με αυτή την πολύ απλή λύση, υλοποιούνται σε μία κλίση splice. Μπορούμε φυσικά να κάνουμε append δύο λίστες. Εδώ θέλει προσοχή το τι εννοούμε όμως, παιδιά. Αν έχω δύο λίστες, L1 και L2, το L1 και L2 είναι στην πραγματικότητα η κόμβη φρουρή. Οπότε, θεωρητικά, μπορώ να κάνω απλά L1 splice L2. Αλλά αυτό θα μου αφήσει τον κόμβο φρουρό του τον L2 μέσα στο δαχτυλίδι που θα δημιουργηθεί. Οπότε, αυτό πιθανότητα δεν το θέλω, οπότε με αυτόν εδώ τον τρόπο όχι, αυτό είναι εννοώ, συγγνώμη, εδώ πέρα πρέπει να υπάρχει ένα .next. L2.splice, L2.next. Εδώ είναι δικό μου λάθος. Και καλύτερα να το διορθώσω, ώστε να έχετε τόσο μόνο ενδιαφέροντα το διορθώσω επί τόπου, γιατί θα το ξεχάσω και δεν θέλω να διαβάζετε και να
τη διαφάνεια και να μην καταλαβαίνουν την κοινωνική. Εντάξει, θα ανεβάσω το διορθωμένο σε διαφανειών στο site. Ωραία. Καμιά ερώτηση για αυτές εδώ τις λειτουργίες? Κύριε, μπορείτε να επαναλάβετε η splice τι κάνει ακριβώς? Βεβαίως. Γιατί αυτό είναι ένα μοτίβο που αξίζει τον κόπο να το θυμάστε. Θα σας βοηθήσει πολύ, νομίζω, όταν θέλετε να υλοποιείτε διπλά συνδεδεμένες λίστες, που να ξέρετε ότι είναι από τα πράγματα στα οποία όλοι κάνουν λάθος όταν πάνε να κάνουν με το χέρι το χειρισμό των pointers. Και εννοώ όλοι. Και γι' αυτό θέλουμε και πολλά unit test. Το καλό με το splice είναι ότι μας μειώνει πάρα πολύ την πιθανότητα λάθος. Λοιπόν, τι κάνει splice ακριβώς μεταξύ δύο κόμβων? Εδώ λοιπόν έχουμε το splice μεταξύ του κόμβου this και του κόμβου other. Λοιπόν, η splice, είπαμε, ανταλλάσσει τα previous pointers, το οποίο φυσικά σημαίνει, λόγω του invariant της λίστας, ότι θα ανταλλαγούν και τα next pointers των previous. Έτσι, δηλαδή, εδώ πέρα ανταλλάσσουμε το previous, ανταλλάσσουμε το next pointer των προηγούμενων στοιχείων του this και του other, έτσι. Βλέπετε τι κάνω, βάζω this.prev.next, το αποθηκεύω κάπου, μετά το αλλάζω, το this.prev.next το κάνω other.prev.next και το other.prev.next το κάνω tmp. Εδώ λοιπόν ανταλλάσσω τους next pointers των προηγούμενων στοιχείων του this και του other. Και αφού φυσικά το κάνω αυτό... Γιατί λέμε όμως .prev.next και όχι και το other? Γιατί λέμε .prev.next, πού ακριβώς? Εκεί γράφεται this.prev.next και όχι και το this. Πάμε στον προηγούμενο και μετά πάλι στον επόμενο. Αχα. Οπότε το this.prev σε αυτό εδώ το σημείο, okay, πώς να σου πω τώρα αυτό. Μου λες γιατί το this.prev.next δεν είναι ίσο με το this σε αυτό το σημείο, έτσι? Ναι, ναι. Αχα. Η τιμή του είναι, δηλαδή η τιμή του this.prev.next είναι, αλλά θέλω να την αλλάξω. Οπότε δεν μπορώ να πω this ίσον κάτι. Κατάλαβες τι εννοώ? Το this.prev.next, ας πούμε το this είναι ίσο με το p, έτσι? Ναι, ναι. Ωραία. Το this.prev είναι αυτός ο κόμβος. Σωστά. Ωραία. Το this.prev.next είναι το πεδίο next του κόμβου 5 κίτρινο. Το οποίο, ναι, αυτή τη στιγμή που κάνω την ανάθεση, όντως περιείχε την τιμή this. Εδώ λοιπόν θα μπορούσα να πω ίσον other, αν θέλεις να το πούμε έτσι. Δηλαδή αυτό πρέπει να μείνει έτσι, γιατί είναι μια ανάθεση σε ένα πεδίο. Δεν μπορώ να πω this ίσον κάτι. Αυτό θα μπορούσα να το απλοποιήσω. Μπορούσα να πω ίσον με other. Το δεξί μέρος της ανάθεσης θα μπορούσα να το απλοποιήσω σε εκείνο το σημείο. Αλλά το αφήνω έτσι για να δείξω ότι όντως ανταλλάσσω τα δύο next pointers. Είναι κάπως πιο εκφραστικό, θα έλεγε κανείς. Okay, καταλαβαίνεις, εννοώ? Ωραία, ναι, ναι, μια χαρά. Ωραία. Λοιπόν, οπότε αυτό όντως είναι ίσο με other. Σε αυτό εδώ το σημείο. Και θα μπορούσα να το κάνω other. Έτσι.
αλλά το αριστερό μέλος της ανάθεσης δεν μπορώ να το αλλάξω. Πρέπει να αναφέρω το συγκεκριμένο πεδίο. Εντάξει. Λοιπόν, εδώ λοιπόν ανταλλάσσω τα next pointers των προηγούμενων κόμβων, άρα στο παράδειγμά μου του 5 κίτρινου και του 3 μπλε, και μετά στις από κάτω γραμμές ανταλλάσσω τα previous pointers του P και του Q. Έτσι, αφού αντάλλαξα τα next pointers, πρέπει να ανταλλάξω και τα previous pointers. Με τον σωστό τρόπο. Εντάξει. Είναι σαν... Ναι, ευχαριστώ. Ωραία. Άλλη ερώτηση. Γιατί είπαμε ότι στο ADC δεν μπορούμε να χρειάζεται το prev.next. Εδώ λοιπόν θέλω να αναθέσω στο πεδίο next του αντικειμένου this.prev μία τιμή. Εντάξει. Ναι. Εδώ πέρα είναι, είναι το πεδίο next ενός αντικειμένου. Αν το pay ήταν το this μου, είναι το, εδώ αναφέρομαι στο πεδίο next του αντικειμένου 5 κίτρινο. Παράδειγμα. Αν είμαστε σε αυτή την κατάσταση. Οπότε δεν μπορώ να πω this ίσον κάτι. Στο this δεν μπορώ να αναθέσω τιμή ποτέ. Μπορώ. Μπορώ να πω this ίσον τάδε. This ίσον... Ναι, ναι, ωραία, ωραία, ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Δεν μπορώ στο this να αναθέσω. Ωραία. Άλλο. Λοιπόν, οπότε ας κλείσουμε εδώ πέρα με τις λίστες. Νομίζω κάνατε και στο φροντιστήριο λίστες. Και να πάμε στο επόμενο, στην επόμενη πολύ σημαντική δομή δεδομένων που θα μας απασχολήσει και αρκετά, που είναι τα δέντρα. Τα δέντρα, λοιπόν, σαν γράφη καταρχήν, τι είναι? Είναι άκυκλοι γράφη και αυτά, όπως είναι και οι λίστες. Έχουν βαθμό εισόδου 1, δηλαδή με άλλα λόγια σε κάθε κόμβο δείχνει μόνο ένα βελάκι, όπως και στις λίστες. Εξαιρείται φυσικά, όπως και στις λίστες, η κορυφή του δέντρου στις λίστες ήταν το πρώτο στοιχείο της λίστας, θα λέγαμε, το οποίο έχει βαθμό εισόδου 0. Στα δέντρα το πρώτο στοιχείο, αυτό που έχει βαθμό εισόδου 0, λέγεται ρίζα του δέντρου. Και όπως σας έχω πει πολλές φορές στο μάθημα, στην πληροφορική έχουμε το κακό χούι, τα δέντρα να τηλεγραφήσουμε με τη ρίζα πάνω και, και να κατεβαίνουν προς τα κάτω, έτσι ανάποδα από τη, στη φύση. Ωραία. Η ιδέα τώρα του δέντρου σε σχέση με τις λίστες είναι ότι πλέον ο βαθμός εξόδου των κόμβων δεν είναι ένα. Με άλλα λόγια, από έναν κόμβο δεν ξεκινάει μόνο ένα βελάκι, αλλά μπορεί να ξεκινάνε παραπάνω από ένα. 2, 3 ή και 0. Αυτό λοιπόν μας οδηγεί σε μία κατάσταση όπως αυτή που βλέπετε εδώ κάτω, όπου μπορεί κανείς να φτιάξει μονοπάτια πάνω σε αυτό το γράφο που είναι ισοδύναμα με λίστες, έτσι. Αλλά αυτά τα μονοπάτια μπορούν να διακλαδίζονται ακριβώς στους κόμβους εκείνους στους οποίους ο βαθμός εξόδου είναι μεγαλύτερος από ένα. Οι κόμβοι εδώ κάτω που δεν έχουν επόμενους καθόλου, δηλαδή έχουν παιδιά όπως λέμε, λέγονται φύλλα του δέντρου. Οι κόμβοι αυτοί εδώ πέρα που έχουν παιδιά λέγονται εσωτερικοί. Εδώ τώρα πρέπει να πούμε ότι οι κόμβοι στους οποίους μπορώ να φτάσω από έναν άλλο, δηλαδή για παράδειγμα από τον 7 κόμβο, μπορώ να φτάσω με ένα βήμα σε αυτούς εδώ τους τρεις, έτσι. Αυτοί εδώ οι τρεις λέγονται παιδιά του 7 και αντίστοιχα για κάθε έναν από αυτούς τους τρεις, το 7 είναι ο γονέας του. Έτσι, οπότε εδώ πέρα εισάγουμε μία ορολογία από τα λεγόμενα οικογενειακά δέντρα. Έτσι. Λοιπόν, στη γενική περίπτωση μιλάμε για απογόνους, δηλαδή απόγονοι του 7 είναι
αυτοί οι τρεις, φυσικά τα παιδιά του, αλλά και τα εγγόνια του, θα μπορούσαμε να πούμε, δηλαδή και αυτοί οι δύο, όλοι αυτοί είναι απόγονοι. Ενώ αντίστοιχα υπάρχουν και οι πρόγονοι ενός κόμβου. Οι πρόγονοι, λοιπόν, ας πούμε το 9, είναι όλοι οι κόμβοι που βρίσκονται στο μονοπάτι από τη ρίζα μέχρι το 9. Άρα, λοιπόν, είναι ο κόμβος 5 και ο κόμβος 2, πρόγονοι του 9. Συχνά και τον ίδιο τον κόμβο τον θεωρούμε πρόγονο του εαυτού του, κάπως καταχρηστικά, ανάλογα με το τι θέλουμε να πούμε. Ωραία. Τώρα, τη σχέση γονέα-παιδιού την γράφουμε καμιά φορά με ένα τέτοιο βελάκι. Δηλαδή, λέμε ότι ο Βιέννα είναι ο γονέας του Βιδίου ή το Βιδίου είναι παιδί του Βιέννα. Και προκειμένου για τη σχέση πρόγονος-απόγονος γράφουμε αυτό το κυματιστό βελάκι. Έτσι. Και βλέπετε εδώ στον ορισμό του κυματιστού βέλους, όντως πήρα τη σύμβαση ότι μπορεί το Βιέννα να είναι ίσο με το Βιδίου. Άρα, ένας κόμβος θεωρεί του πρόγονος του εαυτού του και άρα και απόγονος του εαυτού του. Εφόσον τα Βιέννα και Βιδίου λοιπόν είναι ίσα, θεωρούμε ότι ισχύει το κυματιστό βελάκι. Αλλά και να μην είναι ίσα, εφόσον υπάρχει ένα κατευθυνόμενο μονοπάτι από το Βιέννα προς το Βιδίου, τότε λέμε ότι ισχύει το κυματιστό βελάκι. Ο Βιέννα είναι πρόγονος, ο Βιδίου είναι απόγονος. Έτσι. Η σχέση αυτή σημειωτέων, αυτή είναι μια ορολογία στα μαθηματικά που ίσως την έχετε ακούσει. Η σχέση το κυματιστό αυτό βελάκι είναι η λεγόμενη μεταβατική κλειστότητα της σχέσης απλό βελάκι, της σχέσης γονέας παιδί. Αν δεν έχετε ξανακούσει τη λέξη μεταβατική κλειστότητα, μην ανησυχείτε, δεν είναι το τέλος του κόσμου. Κάποια στιγμή θα την ακούσετε αρκετές φορές ώστε να τη θυμάστε. Ωραία. Τώρα, το ενδιαφέρον εδώ στοιχείο είναι ότι σε αυτό εδώ το είδος γράφου, όπως και στις λύσεις βέβαια, αλλά σε αυτό συγκεκριμένα επίσης ισχύει, οι κόμβοι οι οποίοι είναι απόγονοι ενός κόμβου V, που είναι δηλαδή αυτό το σύνολο κόμβο που γράφω εδώ, το σύνολο όλων των κόμβων U, έτσι ώστε να ισχύει V κυματιστό βελάκι U. Αυτό περιλαμβάνει την V. Αυτοί λοιπόν οι κόμβοι ονομάζονται το υποδέντρο V. Το οποίο υποδέντρο είναι και αυτό ένα δέντρο. Δηλαδή, αν θεωρήσουμε ότι το V το απομονώνουμε, ξεχνάμε ότι κάποιος δείχνει σε αυτό και το πάρουμε το V ως ρίζα, το V και όλοι οι απόγονοί του σχηματίζουν ένα δέντρο. Έχουν βαθμό εισόδου 1 και είναι άκυκλοι. Έτσι. Το γεγονός αυτό, λοιπόν, ότι από κάθε κόμβο ενός δέντρου ξεκινάει ένα άλλο δέντρο, ένα υποδέντρο, όπως λέμε, σημαίνει ότι μπορούμε να χειριστούμε τα δέντρα με αναδρομικό τρόπο, με αναδρομικές συναρτήσεις. Και πράγματι, οι περισσότερες συναρτήσεις που θα δούμε σε σχέση με τα δέντρα θα τις υλοποιήσουμε αναδρομικά. Όχι επειδή δεν μπορούν να δεν μπορούν να υλοποιηθούν και με loops ενδεχομένως, κάποιες από αυτές, αλλά επειδή με την αναδρομή καταδεικνύουμε καλύτερα κατά κάποιο τρόπο την φύση των δέντρων ακριβώς αυτή, έτσι, τη λεγόμενη αναδρομική φύση των δέντρων. Και επίσης η αναδρομή είναι ευκολότερη να την ελέγξουμε με το μυαλό μας ότι είναι σωστός ο κώδικας μας, από ότι ο κώδικας με τα loops, όπου πρέπει να σκεφτούμε προσεκτικά τα loop invariants. Γενικά οι αναδρομές οδηγούν σε λιγότερα λάθη από ότι τα loops. Αυτό είναι μια γενική, για το ίδιο πρόβλημα, έτσι. Αυτό είναι μια γενική παρατήρηση, να ξέρετε. Το επόμενο πράγμα που πρέπει να πούμε για τα δέντρα, είπαμε για φύλλα, είπαμε για ρίζα, για γονείς, παιδιά, απογόνους κλπ. Υποδέντρα, είναι το λεγόμενο βάθος ενός κόμβου και τελικά το ύψος του δέντρου. Το βάθος ενός κόμβου είναι η απόσταση από τη ρίζα. Και όταν λέω απόσταση, εννοώ το πόσες ακμές πρέπει να διατρέξω για να φτάσω στον κόμβο ξεκινώντας από τη ρίζα. Το βάθος της ρίζας είναι 0. Έτσι. Τα παιδιά της ρίζας έχουν βάθος 1, τα εγγόνια βάθος 2 κλπ. Το ύψος τώρα ενός δέντρου
ισοδυναμεί με το μέγιστο βάθος. Εδώ λοιπόν στο αριστερό δέντρο έχω ύψος 3, όπως βλέπετε. Το μέγιστο βάθος είναι 3. Έτσι. Ένα δέντρο που έχει ύψος 0 είναι ένα δέντρο που περιέχει μόνο ένα κόμβο, τη ρίζα. Και υπάρχει και το κενό δέντρο, παιδιά. Έτσι. Ένα δέντρο που δεν περιέχει κανένα κόμβο, ούτε καν ρίζα. Αυτό το δέντρο, κατά σύμβαση, το λέμε ότι έχει ύψος μείον 1. Γιατί μείον 1? Θα δούμε αργότερα ότι βολεύει κατά κάποιο τρόπο στον κώδικα μας. Πάμε να πούμε για την πιο βασική λειτουργία πάνω στα δέντρα, που είναι η λεγόμενη διάσχιση. Η διάσχιση είναι μια λειτουργία κατά την οποία θέλουμε να επισκεφτούμε όλους τους κόμβους του δέντρου και σε κάθε κόμβο να εκτελέσουμε κάποια λειτουργία, F του V. Έτσι. Άρα λοιπόν μια διάσχιση, ας πούμε, δένεται μαζί με μια λειτουργία που εκτελούμε σε κάθε κόμβο που επισκεπτόμαστε. Και βέβαια η σειρά με την οποία επισκεπτόμαστε τους κόμβους και εκτελούμε τη λειτουργία V σε αυτούς έχει σημασία. Τώρα, στην πράξη θα μου πείτε, μα μπορώ να επισκεφτώ το παιδί πριν επισκεφτώ το γονέα του? Καλή ερώτηση. Η απάντηση είναι ότι σε μία διάσχιση, επίσκεψη του κόμβου ονομάζουμε τη στιγμή κατά την οποία στον κόμβο αυτόν εκτελούμε τη λειτουργία F. Μπορεί τον κόμβο να τον προσπελάσουμε για να φτάσουμε στα παιδιά του πριν εκτελέσουμε τη λειτουργία F. Αυτό δεν το θεωρούμε επίσκεψη στον κόμβο, απλά τον προσπελάσαμε για να πάμε στα παιδιά του. Οπότε η σειρά που θα εκτελέσουμε τη λειτουργία F μπορεί να είναι πρώτα ο γονέας μετά τα παιδιά ή πρώτα τα παιδιά και μετά ο γονέας κλπ. Δύο διασχίσεις είναι πολύ έτσι, δύο κατηγορίες διασχίσεων. Είναι η διάσχιση πρώτο κατά πλάτος. Κατά πλάτος σημαίνει ως προς τα επίπεδα. Δηλαδή θέλουμε κόμβους μικρότερου βάθους να τους επισκεφθούμε πριν από τους κόμβους μεγαλύτερου βάθους. Αυτή η διάσχιση κατά πλάτος στα αγγλικά ονομάζεται breadth first search. Και γι' αυτό ονομάζουμε στα ελληνικά τη διάσχιση αυτή κατά πλάτος. Θα μπορούσε να ονομαστεί κατά σειρά βάθους ίσως. Αλλά δυστυχώς ο όρος διάσχιση κατά βάθος σημαίνει κάτι διαφορετικό. Διάσχιση κατά βάθος σημαίνει ότι θα επισκεφτούμε ένα ολόκληρο υποδέντρο πριν πάμε σε κάποιο αδελφάκι του. Και πάλι αυτό δεν καθορίζει πλήρως την διάσχιση. Οπότε έχουμε δύο επιλογές. Πότε θα επισκεφτούμε τον γονέα και πότε τα παιδιά. Στην προδιατεταγμένη διάσχιση θα επισκεφτούμε έναν κόμβο πριν από τα παιδιά, πριν τους απογόνους του, ενώ στη μεταδιατεταγμένη διάσχιση θα επισκεφθούμε έναν κόμβο αφού έχουμε επισκεφθεί όλους τους απογόνους του. Ένα παράδειγμα μεταδιατεταγμένης διάσχισης, παιδιά, είναι ο αλγόριθμος Minimax. Στον αλγόριθμο Minimax, όταν υπολογίζουμε αναδρομικά την τιμή ενός κόμβου του δέντρου παιχνιδιού, έχουμε πρώτα επισκεφτεί όλα τα παιδιά, όλους τους απογόνους στην πραγματικότητα, έχουμε υπολογίσει τις τιμές αυτών των παιδιών αναδρομικά και μετά επισκεπτόμαστε τον κόμβο που μας ενδιαφέρει και υπολογίζουμε τη δική του τιμή. Άρα λοιπόν η μεταδιατεταγμένη διάσχιση είναι κάτι το οποίο το έχουμε ήδη δει στο Minimax. Απλά τότε δεν το ταυτίσαμε με την ορολογία αυτή, έτσι το post-order traversal, ενώ η προδιατεταγμένη διάσχιση λέγεται pre-order traversal. Εντάξει. Αυτά θα γίνουν πιο ξεκάθαρα καθώς θα μιλάμε για διαδικά δέντρα και μετά θα επιστρέψουμε όταν θα δούμε τα διαδικά δέντρα, μετά θα πάμε πάλι πίσω στα γενικά δέντρα και θα πούμε κάποια ακόμα πράγματα. Καμιά ερώτηση μέχρι εδώ για τα δέντρα και για τη διάσχιση?
Ωραία, πάμε να τα κάνουμε λίγο πιο συγκεκριμένα, να δούμε και κώδικα. Τα πιο συχνά και χρήσιμα δέντρα είναι τα λεγόμενα διαδικά δέντρα αναζήτησης. Διαδικά σημαίνει ότι ο βαθμός εξόδου των κόμβων είναι το πολύ 2. Έχουμε λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε ένα διαδικό δέντρο αναζήτησης, αυτό εδώ το σχήμα. Βλέπετε, έχουμε τα φύλλα με βαθμό εξόδου 0. Και όλοι οι άλλοι κόμβοι που δεν είναι φύλλα έχουν βαθμό εξόδου 2. Θα μπορούσαν να υπάρχουν και κόμβοι με βαθμό εξόδου 1. Αλλά το βασικό είναι ότι τα δύο παιδιά, τα μέχρι δύο παιδιά των κόμβων, είναι κατά κάποιο τρόπο μη ισοδύναμα μεταξύ τους. Υπάρχει το λεγόμενο αριστερό παιδί και το δεξιό παιδί. Έτσι. Ακόμα και αν ο κόμβος, ο κόμβος έχει ένα παιδί, πρέπει να ορίσουμε αν αυτό το ένα παιδί είναι δεξιό ή αριστερό. Έτσι. Τότε θα θεωρήσουμε ότι το άλλο παιδί απλά είναι non-null, δεν υπάρχει. Έτσι. Αλλά σε κάθε περίπτωση ένα παιδί ενός κόμβου πρέπει να το θεωρήσουμε είτε δεξιό παιδί είτε αριστερό παιδί. Από πλευράς υλοποίησης φυσικά αυτής της δομής, πάρα πολύ απλά έχουμε μια κλάση εδώ πέρα που υλοποιεί τον κόμβο. Η κλάση αυτή εδώ πέρα βλέπουμε έχει ένα πεδίο εκεί. Άρα οι κόμβοι περιέχουν και κάποιο κλειδί και αυτό είναι σημαντικό στα δέντρα αναζήτησης. Και επίσης έχουν δύο pointers ενώ, left και right. Και εδώ έχουμε απλά έναν ωραίο constructor. Η ιδέα στα δέντρα αναζήτησης είναι ότι μπορούμε να πλοηγηθούμε, θα έλεγα, μέσα σε ένα δέντρο για να βρούμε με γρήγορο τρόπο μια τιμή κλειδιού που θέλουμε. Τον κόμβο που να έχει μια τιμή κλειδιού που θέλουμε. Και ο τρόπος με τον οποίο το πετυχαίνουμε αυτό είναι διατηρώντας ένα invariant πάνω στα κλειδιά των κόμβων. Ο περιορισμός που έχουμε στα δέντρα αυτά είναι, είναι ότι ο τύπος των κλειδιών πρέπει να είναι τύπος που να επιδέχεται σύγκριση, ολική διάταξη. Άρα μπορούμε να έχουμε αριθμούς, μπορούμε να έχουμε strings, είχαμε πει μπορούμε να έχουμε ακόμα και tuples ή γενικότερα οποιοδήποτε τύπο υλοποιεί στη Java το comparable, έτσι. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε λίγο πολύ οποιαδήποτε μερική διάταξη ή, συγγνώμη, ολική διάταξη θέλουμε για τα κλειδιά. Και ποιο είναι το στοιχείο εκείνο που μας δίνει τη δυνατότητα να πλοηγηθούμε, παιδιά, είναι αυτό εδώ το invariant. Αν έχουμε έναν κόμβο U και έναν κόμβο V, τότε εφόσον ο V είναι απόγονος του U.left, θα πρέπει το κλειδί του V να είναι αυστηρά μικρότερο του κλειδιού του U. Για να το δούμε αυτό με ένα παράδειγμα. Πάνω εδώ πέρα. Έχουμε, ας πούμε, τη ρίζα. Ας πούμε ότι η ρίζα είναι ο κόμβος U. Το U.left είναι φυσικά κόμβος 15. Αυτό εδώ το πρώτο, η πρώτη γραμμή του invariant μας λέει ότι όλοι οι κόμβοι στο υποδέντρο του 15, όλοι αυτοί οι κόμβοι εδώ, πρέπει να έχουν κλειδί αυστηρά μικρότερο του 30. Αντίστοιχα, το δεύτερο invariant μας λέει ότι οι κόμβοι που βρίσκονται στο υποδέντρο του κόμβου 60, που είναι το U-right, πρέπει να έχουν κλειδί που είναι αυστηρά μεγαλύτερο του 30. Αλλά φυσικά αυτό το invariant δεν περιορίζεται μόνο στη ρίζα. Ισχύει και για τον κόμβο 15 με τη σειρά του. Σε αυτό το υποδέντρο, το αριστερό υποδέντρο όπως το λέμε, θα πρέπει όλα τα κλειδιά να είναι μικρότερα του 15. Σε αυτό το υποδέντρο θα πρέπει όλα τα κλειδιά να είναι μεγαλύτερα του 15. Και φυσικά ισχύει και γι' αυτό εδώ. Θα πρέπει σε αυτό το υποδέντρο όλα τα κλειδιά να είναι μικρότερα από το 22, εδώ όλα μεγαλύτερα και ούτω καθεξής. Φυσικά ισχύει και για το 60 και για οποιοδήποτε κόμβο του δέντρου.
αυτό λοιπόν μας επιτρέπει να βρίσκουμε ένα κλειδί πολύ γρήγορα. Γιατί κοιτάξτε, ας πούμε ότι ψάχνω για το κλειδί 20. Να δω αν υπάρχει. Ξεκινώντας από τη ρίζα, βλέπω ότι το 20 δεν είναι το κλειδί της ρίζας, αλλά ξέρω ότι αν υπάρχει στο δέντρο, αυτό θα είναι στο αριστερό υποδέντρο. Γιατί? Γιατί το 20 είναι μικρότερο του 30. Άρα αν υπάρχει στο δέντρο μου, θα είναι αριστερά της ρίζας. Φτάνοντας στο 15, πάλι δεν είναι ίσο με το 20, αλλά ξέρω ότι αν υπάρχει στο δέντρο μου, θα είναι δεξιά του 15. Κατεβαίνω λοιπόν στο 22. Πάλι δεν έχουμε 20, αλλά ξέρω ότι θα είναι στα αριστερά του 22. Κατεβαίνω λοιπόν στο 17. Πάλι δεν είναι ίσο με το 20, αλλά ξέρω ότι θα είναι στα δεξιά του 17. Μόνο που το δεξιά 17 είναι now. Άρα λέω, το 20 δεν υπάρχει στο δέντρο μου. Και είδατε ότι απέφυγα να ψάξω το μεγαλύτερο μέρος των κόμβων του δέντρου. Έτσι. Απ' την άλλη μεριά, αν ψάξω για κάποια τιμή η οποία είναι στο δέντρο, με αυτή τη λογική είναι σίγουρο ότι θα τη βρω. Οπότε τα διαδικά δέντρα αναζήτησης παίρνουν το όνομά τους ακριβώς από αυτή την ιδιότητα ότι επιτρέπουν γρήγορη αναζήτηση και αυτή είναι και η μεγαλύτερη αξία τους στον προγραμματισμό. Και είναι μετά τις λίστες και τα arrays, οι πιο συχνές δομές δεδομένων που χρησιμοποιούμε. Ερωτήσεις μέχρι εδώ? Τώρα, απλά δύο τεχνικές παρατηρήσεις. Πρώτον, τουλάχιστον σε αυτό το μάθημα, παρόλο που αν θέλατε να φτιάξετε δικές σας παραλλαγές, θα μπορούσατε αλλιώς. Σε αυτό το μάθημα θα θεωρούμε ότι οι τιμές των κλειδιών των κόμβων σε ένα δέντρο είναι μοναδικές. Άρα, εφόσον υπάρχει κάπου το κλειδί 30, υπάρχει μόνο σε ένα κόμβο. Okay. Και το άλλο που θέλω να σας επισημάνω είναι ότι αυτό το είδος της γρήγορης πλοήγησης μπορεί κανείς να το θεωρήσει και ως ένα είδος κλαδέματος, παιδιά, έτσι. Όταν είμαι ουσιαστικά στον κόμβο 30 και ψάχνω για το 20, θα μπορούσα να πω ότι θα κατέβω και στο ένα υποδέντρο να ψάξω και στο άλλο. Αυτό μπορεί να χρειαστεί να το κάνω για κάποιες λειτουργίες. Αλλά όχι για την αναζήτηση. Στην αναζήτηση κλαδεύω την αναζήτηση κατεβαίνοντας σε έναν μόνο κόμβο από τους δύο. Εντάξει. Okay, πάμε να, δούμε τώρα πιο πολύ κάποιες ιδιότητες που έχουν αυτά τα ωραία διαδικά δέντρα. Καταρχήν, μας ενδιαφέρει το μέγεθος του δέντρου, πόσοι κόμβοι υπάρχουν στο δέντρο. Αυτό είναι κάτι που μπορούμε να το υπολογίσουμε με μια ωραία αναδρομική ρουτίνα, τη ρουτίνα size. Η ρουτίνα size, αν την καλέσουμε με όρισμα κάποιο κόμβο, θα μας επιστρέψει το μέγεθος του υποδέντρου του κόμβου, δηλαδή το πόσοι κόμβοι υπάρχουν στο υποδέντρο του ορίσματος node. Και ποιος είναι ο ορισμός ο αναδρομικός? Φυσικά, αν το node είναι null, τότε η τιμή του size είναι 0. Αν όμως το node δεν είναι null, τότε το size είναι ίσο με 1, το 1 αυτό μετράει τον κόμβο στον οποίο βρισκόμαστε, συν το size του αριστερού υποδέντρου του κόμβου μας, συν το size του δεξιού υποδέντρου του κόμβου μας. Άρα λοιπόν, 1 συν size node.left συν size node.right. Καμιά ερώτηση πάνω στη ρουτίνα size? Ωραία. Αντίστοιχα τώρα, μπορούμε να υπολογίσουμε το ύψος του δέντρου, το οποίο ύψος, θυμηθείτε ότι είναι το μέγιστο βάθος. Έτσι. Εδώ έχουμε δύο τρόπους να το κάνουμε, αλλά ο τρόπος που σας δείχνω είναι ο πιο απλός, οπότε ας κοιτάξουμε αυτόν. Το ύψος λοιπόν ενός κόμβου είναι
στην περίπτωση που ο κόσμος είναι ένα, μείον ένα. Και αν ο κόσμος δεν είναι νάλ, το ύψος είναι ίσο με ένα συν το μέγιστο των υψών των δύο υποδέντρων. Το μέγιστο του height node.left και του height node.right. Παίρνουμε το μέγιστο, επειδή αυτό είναι που θα καθορίσει ουσιαστικά το ύψος του δέντρου. Υπάρχει κάποια ερώτηση σε αυτόν τον ορισμό του ύψους? Να θυμίσουμε τι είναι το ερωτηματικό μέσα στο διαμάντι. Αυτό εδώ, ε. Αυτό εδώ, λοιπόν, αυτοί οι δύο χαρακτήρες που μόλις έκανα highlight, το ερωτηματικό και η άνω κάτω τελεία, είναι ένας operator. Όχι, όχι. Εννοούσα στο generic, το σωτή node. Ναι, ναι, ναι. Α, αυτό σημαίνει απλά ότι δεν με νοιάζει η κλάση του, η κλάση του κόμβου. Αυτό εδώ. Αυτό απλά μου λέει ότι η ρουτίνα hide μπορεί να δεχτεί ως όρισμα τι node οποιοδήποτε τύπου. Και δεν με νοιάζει ο τύπος. Εντάξει, εντάξει. Άλλη ερώτηση. Το ίδιο είναι και στη size φυσικά, έτσι, και για το size δεν με νοιάζει ο τύπος του κόμβου. Το size και το height είναι αυτό που λέμε δομικά στοιχεία του δέντρου μας και δεν έχουν να κάνουν με την τιμή των κλειδιών, έχουν να κάνουν μόνο με τη δομή του γράφου μας. Άλλη ερώτηση. Okay. Σε αυτό το σημείο λοιπόν έχουμε μία βασική ερώτηση. Τι ύψος μπορεί να έχει ένα δέντρο που έχει μη κόμβου? Δηλαδή εδώ το size είναι μη. Μεγαλύτερο του μήνους. Έτσι δεν μιλάμε για το κενό δέντρο. Το κενό δέντρο μπορεί να έχει μόνο ύψος 2-1. Αλλά αν έχω μη κόμβους, τι ύψος μπορεί να έχει ένα δέντρο με μη κόμβους? Ποιο είναι το μικρότερο δυνατό ύψος και ποιο είναι το μεγαλύτερο δυνατό ύψος? Τι λέτε? Το μεγαλύτερο θα είναι ο αριθμός των κόμβων εκτός από τον πρώτο, δηλαδή μη πλην ένα. Εκτός από τη ρίζα, ακριβώς. Φανταστείτε λοιπόν ότι έχετε ένα διαδικό δέντρο, στο οποίο όλοι οι κόμβοι έχουν μόνο ένα παιδί, το αριστερό ας πούμε. Αυτό το δέντρο που δεν έχει κανένας κόμβος δεξί παιδί, στην πραγματικότητα δεν μοιάζει σαν μια λίστα. Ξεκινάμε από τη ρίζα, αριστερό παιδί, αριστερό, αριστερό, αριστερό. Είναι σαν μια λίστα, ε. Και φυσικά μια λίστα θα έχει ύψος, θα έλεγε κανείς, μήκος μονοπατιού, μνήμιον ένα. Οπότε αυτό είναι αρκετά εύκολο να το σκεφτούμε. Το ελάχιστο ύψος που μπορεί να έχουμε, αυτό δεν είναι τόσο σαφές, αλλά σίγουρα πρέπει να υπάρχει ένα ελάχιστο. Δηλαδή, αν έχω ένα εκατομμύριο κόμβους, μπορώ να έχω ύψος 3 για το δέντρο μου. Αν όλα είναι παρακλάδια του πρώτου κόμβου. Μα ο πρώτος κόμβος δεν μπορεί να έχει βαθμό εξόδου παραπάνω από 2. Α, ναι, είναι και αυτό, ναι. Αυτό είναι το βασικό, ο βασικός περιορισμός. Αλλιώς, βέβαια, αν δεν υπήρχε τέτοιος περιορισμός, σαφέστατα. Θα μπορούσα να έχω ένα εκατομμύριο κόμβους με ύψος δέντρου 1. Να είναι όλοι παιδιά της ρίζας. Αλλά στα διαδικά δέντρα που είμαστε τώρα, αυτό δεν μπορεί να συμβεί. Η απάντηση λοιπόν, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, είναι ότι καταρχήν για το HMAX μπορούμε εύκολα να το δούμε ότι θα είναι στη χειρότερη περίπτωση νη πλην 1. Αυτό το οποίο κάνουμε για να βρούμε το μικρότερο πιθανό H είναι να σκεφτούμε το μέγιστο μέγεθος
που μπορεί να έχει ένα δέντρο ύψους H. Αν έχω ένα δέντρο ύψους H, πόσο μεγάλο μπορεί να είναι, πόσους κόμβους μπορεί να έχει. Οκ, okay, για δέντρα ύψους 0, ύψος 0 σημαίνει ότι υπάρχει μόνο η ρίζα. Άρα το ύψος 0 μας λέει ότι το μέγιστο μέγεθος είναι 1. Οκ, okay. Για ύψος 1, ποιο είναι το μέγιστο μέγεθος. Η ρίζα μπορεί να έχει μόνο μέχρι 2 παιδιά, άρα τα 2 παιδιά της ρίζας συν η ρίζα μας κάνει 3. Έτσι. Αλλά θέλουμε ένα πιο γενικό τύπο για να δούμε τι γίνεται. Στην πραγματικότητα, λοιπόν, μας ενδιαφέρει ο αριθμός των φύλων. Γιατί κάθε φορά που αυξάνουμε το ύψος κατά 1, τα φύλλα στο δέντρο με ύψος H αποκτούν από 2 παιδιά το καθένα, γιατί θέλουμε όσο πιο πολλά, είπαμε, όσο πιο πολλούς κόμβους. Άρα, ουσιαστικά, προσθέτουμε το διπλάσιο του αριθμού των φύλων κάθε φορά στο επόμενο δέντρο. Τα φύλλα πόσα είναι. Για δέντρα ύψους 0 είναι 1. Okay. Για δέντρα ύψους 1 είναι 2. Για δέντρα ύψους 2, σε κάθε ένα από τα 2 παιδιά θα προσθέσουμε 2 νέα φύλλα, άρα 4. Άρα, παιδιά, ο αριθμός των φύλων σε ένα μέγιστο δέντρο ύψους H είναι 2 στην H. Ο μέγιστος αριθμός φύλων, έτσι. Άρα, λοιπόν, για να υπολογίσουμε τον αριθμό όλων των κόμβων, μπορούμε απλά να προσθέσουμε για ένα δέντρο ύψους H το 2 στη μηδενική, συν 2 στην πρώτη, συν 2 στην τετράγωνο, συν 2 στην H κτλ. Και αυτό θα μας δώσει αυτήν εδώ τη φόρμουλα. Ή μπορούμε να κάνουμε αυτήν εδώ την... Ή μπορούμε να λύσουμε αυτήν εδώ την ωραία αναδρομή. Έτσι. Που μας λέει ότι αν έχουμε ένα δέντρο με SH κόμβους, το δέντρο SH συν 1 θα έχει διπλάσιο συν 1. Είναι το ίδιο πράγμα. Ωραία. Και γιατί τώρα αυτό εδώ μας βολεύει. Γιατί αυτό σημαίνει ότι το μέγεθος, σκεφτείτε λοιπόν αυτή η φόρμουλα τι μας λέει. Αφού το H max είναι τόσο, σημαίνει ότι το μέγεθος οποιοδήποτε δέντρου, το οποίο εμείς θέλουμε να το ονομάσουμε νη, είναι μικρότερο ίσως άρα το νη είναι μικρότερο ίσο του 2 στην H συν 1. Πλην 1. Έτσι. Άρα το νη συν 1 είναι το νη συν 1 είναι μικρότερο ίσο του 2 στην H συν 1 και άρα παίρνοντας λογάριθμους καταλήγουμε ότι το ύψος ενός δέντρου είναι μεγαλύτερο ίσο του λογάριθμου του νη συν 1 μείον 1. Και γιατί είναι αυτό σημαντικό, παιδιά. Γιατί μπορούμε τον νη να το κάνουμε 1 εκατομμύριο. Ο λογάριθμος των 1 εκατομμύριο είναι 20. Θέλουμε πιο πολλούς κόμβους. 1 δισεκατομμύριο κόμβου. Ο λογάριθμος του 1 δισεκατομμύριο είναι 30. Ένα 3 εκατομμύριο κόμβου. Που δεν χωράνε στη ράμη ούτε στο δίσκο ούτε πουθενά. Ο λογάριθμος είναι απλά 40. Έτσι. Και το γεγονός λοιπόν ότι το ύψος ενός δέντρου είναι δραματικά μικρότερο από τον αριθμό των κόμβων είναι αυτό το οποίο κάνει τα δέντρα ενδιαφέροντα. Γιατί. Γιατί το κόστος πολλών από τις λειτουργίες είναι ανάλογο του ύψους του δέντρου. Σας έδειξα στην προηγούμενη διαφάνεια αναζήτηση μέσα σε ένα δέντρο και είδατε ότι κατέβαινα κάθε φορά σε κόμβους μεγαλύτερου βάθους. Αυτό σημαίνει ότι τα βήματα που χρειάζομαι για να ολοκληρώσω μία αναζήτηση είναι το πολύ τόσα όσα είναι και το ύψος του δέντρου.
Δεν πάω να έχω ένα τρισεκατομμύριο κόμβο. Σε 40 βήματα θα έχω απάντηση. Έτσι. Τεράστιο κέρδος σε σύγκριση να κάνω οτιδήποτε, οποιαδήποτε προσπέλαση όλων των κόμβων. Έτσι. Οπότε, το ύψος ενός δέντρου θέλουμε να είναι όσο πιο κοντά στο ιδανικό γίνεται. Το ιδανικό φυσικά δεν μπορούμε να το φτάσουμε ποτέ. Ο λογάριθμος 2 του νη συν 1 μείον 1. Όχι, δηλαδή δεν μπορούμε να το φτάσουμε ποτέ, δεν το λέω. Δεν είναι ανάγκη να το φτάσουμε ακριβώς. Ας είμαστε, ας πούμε, μέχρι το διπλάσιο ή το τριπλάσιο του ιδανικού. 3 φορές το λογάριθμο του νη. 5 φορές το λογάριθμο του νη. Δεν πειράζει. Αρκεί να μην είμαστε στο νη ή στο ρίζα νη ακόμα. Ο λογάριθμος του νη, ακόμα και το διπλάσιο του λογαρίθμου, το τριπλάσιο του λογαρίθμου είναι μια χαρά ύψους για ένα δέντρο. Εντάξει, καμιά ερώτηση. Okay, οπότε ας κάνουμε ένα διάλειμμα 5 λεπτά και στη συνέχεια θα δούμε την αναζήτηση με κώδικα, θα δούμε την εισαγωγή στοιχείων σε ένα δέντρο κλπ. Κλπ. Ας κάνουμε ένα διάλειμμα 10 λεπτά. Έχουμε καμιά ερώτηση μέχρι εδώ. Ωραία. Τότε πάμε να δούμε λίγο κώδικα. Το πρώτο πράγμα που θα δούμε σε δέντρα είναι ο αλγόριθμος αναζήτησης ενός στοιχείου με κάποιο κλειδί. Η ρουτίνα λοιπόν contains, παίρνει σαν όρισμα έναν κόμβο και, και ένα κλειδί χ και επιστρέφει true αν μέσα στο υποδέντρο του κόμβου node θα βρεθεί το κλειδί χ. Έτσι. Αλλιώς επιστρέφει false. Οπότε η λογική αυτής της ρουτίνας, η αναδρομική λογική, είναι πολύ απλή. Αν φυσικά έχουμε το κενό δέντρο, node is on null, τότε η απάντηση είναι false. Φυσικά δεν υπάρχει το κλειδί, το χ. Αλλιώς, συγκρίνουμε το κλειδί χ με το κλειδί του κόμβου μας. Και θυμηθείτε ότι η σύγκριση αυτή δίνει 0 αν έχουμε ισότητα, μείον 1 αν το χ είναι μικρότερο του node.k και μεγαλύτερο του μηδενός αν το χ είναι μεγαλύτερο του node.k. Άρα λοιπόν με βάση αυτό, αν το CMP είναι ίσο με 0, επιστρέφουμε true, βρήκαμε το κλειδί μας, τελειώνουμε εδώ πέρα. Αν όμως το CMP δεν είναι 0, στην περίπτωση που το CMP είναι μικρότερο του μηδενός, αρκεί να επιστρέψουμε την τιμή της ρουτίνας contains στο αριστερό υποδέντρο του node. Έτσι. Αν πάλι το CMP είναι μεγαλύτερο του μηδενός, αρκεί να επιστρέψουμε την τιμή της λειτουργίας contains στο δεξί υποδέντρο του κόμβου. Και τελειώσαμε. Καμιά ερώτηση? Όχι, έτσι είναι πολύ απλό. Okay. Για πάμε να δούμε αυτό που είπαμε πριν για το ύψος του δέντρου. Λοιπόν. Σε κάθε αναδρομική κλίση της ρουτίνας contains κάνουμε μία σύγκριση. Και στις αναδρομικές κλίσεις που βρίσκονται εδώ κάτω στις γραμμές 14 και 16
καλούμε τη ρουτίνα containers αναδρομικά σε δέντρα ύψους μικρότερο τουλάχιστον κατά ένα. Και παρατηρήστε ότι θα καλέσουμε μόνο μία από τις δύο κλήσεις, είτε τη γραμμή 14 είτε τη 16. Άρα λοιπόν, ξεκινώντας από κάποια ρίζα ενός δέντρου ύψους 8, ο μέγιστος αριθμός αναδρομικών κλήσεων που θα κάνουμε είναι το πολύ τόσος όσο είναι και το ύψος του δέντρου. Και άρα και ο αριθμός των συγκρίσεων κλειδιών με το κλειδί χ που θα κάνουμε είναι το πολύ τόσος όσο και το ύψος του δέντρου. Άρα λοιπόν, αν έχουμε δέντρα που το ύψος τους είναι περίπου λογαριθμικό, περίπου κοντά στο βέλτιστο, έστω διπλάσιο του βέλτιστου, τριπλάσιο, αλλά πάντως λογαριθμικό ως προς τον αριθμό των κόμβων, η λειτουργία contains πραγματικά τελειώνει πάρα πολύ γρήγορα. Έτσι, με παρόμοιο εντελώς κώδικα μπορούμε αντί να επιστρέψουμε true ή false, να επιστρέψουμε τον ίδιο τον κόμβο που περιέχει κάποιο κλειδί. Γιατί μπορεί αυτός ο κόμβος εκτός από το κλειδί να περιέχει και άλλα πεδία που μας ενδιαφέρουν. Έτσι. Δεν δείχνω τον κώδικα γιατί περιμένω ότι πλέον μπορείτε τέτοιους κώδικες να τους γράψετε μόνοι σας. Έτσι, βλέποντας την contains, κανείς μπορεί να γράψει τη ρουτίνα find πάρα πολύ εύκολα, ακολουθεί την ίδια δομή, ας πούμε, έτσι. Άρα λοιπόν, με τη ρουτίνα find μπορούμε να έχουμε σε κάθε κόμβο ένα κλειδί key και μπορούμε να έχουμε και ένα value. Και αντί να επιστρέφουμε true ή false, να επιστρέψουμε το value, το πεδίο value στον κόμβο στον οποίο το κλειδί είναι ίσο με χ. Αλλιώς, αν δεν υπάρχει το κλειδί χ πουθενά στο δέντρο, να επιστρέψουμε null. Άρα η ρουτίνα αυτή μπορεί να λειτουργήσει ως μια ρουτίνα που της δίνουμε το κλειδί χ και αυτή ψάχνουμε στο δέντρο και μας δείχνει το value του κόμβου. Το value πεδίο του κόμβου με κλειδί χ, αν υπάρχει, αλλιώς μας επιστρέφει null. Με λίγα λόγια, τι έχουμε υλοποιήσει, παιδιά. Έχουμε υλοποιήσει αυτή ήταν αφηρημένο τύπο δεδομένο που είχαμε ονομάσει map. Έχουμε υλοποιήσει στην ουσία μία λειτουργία τύπου map που θυμίζω ότι το map είναι στην πραγματικότητα ένας αφηρημένος τύπος δεδομένων που περιγράφει συναρτήσεις, απεικονίσεις από κλειδιά σε τιμές. Και μπορούμε φυσικά να αλλάζουμε και το value για κάποιο συγκεκριμένο κλειδί χ. Άρα μπορούμε να γράψουμε όλες αυτές τις ωραίες ρουτίνες, όπως η get και η put, που υλοποιούν το map interface, τον αφηρημένο τύπο δεδομένων map. Και στην πραγματικότητα, στην Java, μία από τις υλοποιήσεις του map είναι η υλοποίηση ακριβώς με διαδικό δέντρο. Αυτό δουλεύει πολύ ωραία όταν τα κλειδιά του map είναι από κάποιον διατεταγμένο τύπο, από κάποιον τύπο ο οποίος έχει σύγκριση τύπου comparable, έτσι, ολική διάταξη. Εντάξει. Τώρα, πάμε να δούμε την εισαγωγή ενός κόμβου σε ένα δέντρο. Πώς μπορούμε να κάνουμε εισαγωγή. Καταρχήν, όταν εισάγουμε στο δέντρο αυτό εδώ το κλειδί χ, υπάρχει πάντοτε η πιθανότητα το κλειδί να υπάρχει ήδη σε κάποιο κόμβο. Και μπορεί ο χρήστης να μην το ξέρει αυτό. Αυτό δεν πρέπει να το θεωρήσουμε λάθος απαραίτητα. Έτσι. Γι' αυτό βάζουμε τη ρουτίνα insert να επιστρέφει ένα κόμβο, ο οποίος κόμβος μπορεί να υπάρχει ήδη στο δέντρο μας και περιέχει το κλειδί χ,
Αλλά αν δεν υπάρχει, τότε η ρουτίνα insert πρέπει να εισάγει ένα καινούριο κόμβο με το κλειδί χ και να μας επιστρέψει αυτό το κόμβο. Άρα η insert, έτσι όπως την περιγράφω εδώ πέρα, δεν είναι απαραίτητο ότι θα δημιουργήσει νέο κόμβο. Θα δημιουργήσει νέο κόμβο μόνο εφόσον το κλειδί χ δεν υπάρχει ήδη στο δέντρο μας. Αν υπάρχει, τότε θα μας επιστραφεί ο κόμβος που έχει αυτό το κλειδί. Οκ. Πώς θα δουλέψει λοιπόν η ρουτίνα αυτή εδώ. Ή μάλλον όχι, παιδιά, συγγνώμη, δεν το λέω σωστά. Τώρα που βλέπω το κώδικα δεν κάνει καθόλου αυτό. Α, μάλιστα, οκ. Είδατε, και κώδικα που τον έχω γράψει εγώ, έχουν περάσει πόσο πριν εβδομάδες, ένας μήνας που έκανε διαφάνιση και έχω ξεχάσει τι κάνει. Οκ. Άκυρο. Τι επιστρέφει η ρουτίνα insert. Η ρουτίνα insert εδώ πέρα επιστρέφει τη νέα ρίζα του δέντρου. Γιατί να αλλάξει η ρίζα το δέντρο. Στην προκειμένη περίπτωση υπάρχει μόνο μία πιθανότητα να αλλάξει η ρίζα, αν ξεκινήσουμε με το κενό δέντρο. Αν δηλαδή δώσουμε για node, για όρισμα node, δώσουμε τον R. Σε αυτή την περίπτωση θα πάρουμε αυτό εδώ το if και θα επιστρέψουμε ένα νέο κόμβο με το κλειδί χ και με οικοδέντρα τα οποία είναι κενά. Άρα φτιάχνουμε ένα δέντρο το οποίο περιέχει μόνο μία ρίζα. Εντάξει. Στην περίπτωση όμως που έχουμε ήδη κάποια ρίζα στο δέντρο μας, ξεκινάμε να βρίσκουμε τι. Okay. Αυτό το οποίο θα κάνουμε λοιπόν σε αυτόν τον αλγόριθμο είναι να εισάγουμε τον καινούριο κόμβο εφόσον χρειάζεται μόνο ως φύλο. Άρα εφόσον το κλειδί χ δεν υπάρχει στο δέντρο μας, θα δημιουργήσουμε ένα νέο κόμβο ο οποίος θα είναι φύλο στο δέντρο μας. Άρα θα τον προσθέσουμε σε κάποιο κόμβο του δέντρου μας ως φύλο. Έτσι. Ξεκινάμε λοιπόν πάλι συγκρίνοντας με τον τρέχοντα κόμβο. Αν η σύγκριση μας λέει ότι το κλειδί χ πρέπει να ανήκει στο αριστερό υποδέντρο, κάνουμε αναδρομικά insert το κλειδί χ στο αριστερό μας υποδέντρο. Και φυσικά η insert θα επιστρέψει τη νέα τιμή του αριστερού υποδέντρου. Αν το CMP είναι μεγαλύτερο του 0, κάνουμε εισαγωγή του κλειδιού χ στο δεξιό μας υποδέντρο και φυσικά η insert θα επιστρέψει τη νέα τιμή του δεξιού μας υποδέντρου. Αν πάλι το κλειδί χ το βρούμε, δηλαδή το κλειδί χ είναι ίσο με το node key, απλά κάνουμε μια ανάθεση εδώ πέρα, η οποία μπορεί και να μην χρειάζεται, αλλά αυτός ο κώδικας την κάνει. Έτσι. Και σε κάθε περίπτωση επιστρέφουμε τον δικό μας κόμβο. Οπότε βλέπετε ότι αν έχουμε ένα δέντρο που έχει ρίζα, η κλίση της insert στη ρίζα θα επιστρέψει την ίδια ρίζα. Άρα, κατά κάποιο τρόπο είναι περιττή αυτή η λογική, αλλά είναι μια στάνταρ λογική για να υλοποιούμε δέντρα και ο τρόπος που χρησιμοποιούμε την insert είναι αυτό εδώ το μοτίβο. Έτσι. Κάνω my tree ίσον insert στο my tree του κλειδιού φου, ας πούμε, έτσι, κάποια στιγμή. Ωραία. Και πάλι η εισαγωγή έχει κόστος, το οποίο αριθμό βημάτων, λοιπόν, αναδρομικών βημάτων, το οποίο είναι το πολύ ίσο με το ύψος του δέντρου. Οπότε και η εισαγωγή είναι πολύ γρήγορη διαδικασία. Έτσι, εφόσον το ύψος φυσικά είναι σχετικά μικρό σε σχέση με τον αριθμό των κόμβων. Εδώ λοιπόν τώρα έχουμε τι. Έχουμε μια δομή δεδομένων που έχει τη δυνατότητα να κάνουμε και γρήγορη αναζήτηση και γρήγορη εισαγωγή.
θυμάστε κάποια άλλη δομή δεδομένων στην οποία μεταξινόμηση μπορούσαμε να έχουμε γρήγορη αναζήτηση? Είχαμε δει έναν αλγόριθμο τότε που μιλούσαμε για τα invariants κλπ. Πώς να κάνουμε γρήγορη αναζήτηση? Τον binary search. Τον binary search, μπράβο. Τον binary search. Αν λοιπόν έχουμε ένα ταξινομημένο array και σε ένα ταξινομημένο array μπορούμε να κάνουμε πολύ γρήγορη αναζήτηση και μάλιστα σε λογαριθμικό χρόνο ως προς το μήκος του array. Το πρόβλημα με τα ταξινομημένα array είναι ότι δεν μπορούμε να κάνουμε εισαγωγές στοιχείων. Γιατί αν εισάγουμε ένα στοιχείο του οποίου η ταξινομημένη θέση είναι κάπου στη μέση του array, ας πούμε, θα πρέπει να μετατοπίσουμε όλα τα στοιχεία του array κατά μία θέση. Και αυτό φυσικά είναι ανάλογο με τον αριθμό των στοιχείων. Άρα, αν έχουμε ένα array με 2 εκατομμύρια στοιχεία, το να εισάγουμε κάπου στη μέση, ας πούμε, ένα καινούριο κλειδί, σημαίνει να μετατοπίσουμε 1 εκατομμύριο στοιχεία, το οποίο ακριβώς, το οποίο ασφαλώς παίρνει χρόνο. Ενώ αν έχουμε ένα δέντρο με 1 εκατομμύριο στοιχεία, με 1 εκατομμύριο κόμβους, αν το δέντρο είναι σχετικά ισοζυγισμένο, σημαίνει ότι θα το κάνουμε σε 20 ή 30 βήματα, αντί για 1 εκατομμύριο. Άρα λοιπόν τα δέντρα μας δίνουν και γρήγορη αναζήτηση και γρήγορη εισαγωγή. Και αργότερα θα δούμε και τη διαγραφή, παρόλο που η διαγραφή είναι λίγο πιο πολύπλοκη. Γι' αυτό λοιπόν τα δέντρα είναι πολύ καλά για να υλοποιούμε μια σειρά από χρήσεις, όπως είναι το map, όπως είναι άλλοι αφηρημένοι τύποι δεδομένων, το set κτλ. Ρωτήσεις? Κύριε, ήθελα να ρωτήσω στη γραμμή 4, τα δύο null, ως προς τι είναι, τι ακριβώς δηλώνουν? Τα δύο null είναι το δεξί και το αριστερό και το δεξί υποδέντρο του καινούριου κόμβου. Όταν κατασκευάζω ένα νέο κόμβο, δίνω 3 πράγματα. Το κλειδί του, το αριστερό του υποδέντρο και το δεξί του υποδέντρο. Εδώ πέρα δίνοντας null σημαίνει ότι αυτός ο κόμβος δεν έχει ούτε δεξί ούτε αριστερό υποδέντρο. Είναι ένας κόμβος φύλου. Ωραία, ωραία. Ευχαριστώ. Ωραία. Πάμε να δούμε τώρα τις διασχίσεις. Για να κάνουμε λοιπόν διάσχιση, είπαμε ότι χρειαζόμαστε και μία λειτουργία. Έτσι. Στην Java, ο τρόπος με τον οποίο μπορούμε να γράψουμε μία ρουτίνα που να κάνει τη διάσχιση και να παίρνει ως όρισμα τη λειτουργία που θέλουμε να εφαρμοστεί σε κάποιο κόμβο, είναι με ένα functional interface, όπως λέμε. Αυτό λοιπόν το consumer είναι interface. Έτσι. Και μπορούμε, επειδή είναι functional interface, τι θα πει παιδιά functional interface στην Java? Interface, το οποίο έχει μόνο μία συνάρτηση. Μόνο μία, μπράβο, μόνο μία άρθρα συνάρτηση και μπορούμε να το υλοποιήσουμε με λάμπδα. Έτσι. Και με άλλους τρόπους. Μπορούμε να το υλοποιήσουμε δίνοντας μια λάμπδα έκφραση που να αναφέρεται σε κάποια στατική μέθοδο ή σε κάποια μέθοδο κάποιο αντικειμένο. Έτσι, μπορούμε να δουλέψουμε με όλη αυτή τη ωραία συντακτική ζάχαρη που έχει να κάνει με τα λάμπδα. Οπότε δίνουμε ως όρισμα ένα αντικείμενο που υλοποιεί το consumer. Στην πράξη θα δώσουμε κάποιο λάμδα εκεί πέρα. Και θέλουμε να εφαρμόσουμε αυτή τη λειτουργία, το consumer. Το consumer.accept είναι η μοναδική μέθοδος που υλοποιεί το λάμδα ή τέλος πάντων που το interface consumer έχει. Θέλουμε να την εφαρμόσουμε σε κάθε κόμβο του δέντρου. Έτσι. Οπότε και πάλι σκεφτόμαστε αναδρομικά. Αλλά σε αυτόν εδώ τον κώδικα που σας δείχνω,
θα εφαρμόσουμε τη λειτουργία όχι προδιατεταγμένα, άρα λοιπόν δεν θα βάλουμε ένα κόμβο πριν τα παιδιά του, ούτε με τα διατεταγμένα, έναν κόμβο να τον επισκεπτόμαστε μετά τα παιδιά του, αλλά θα κάνουμε κάτι το οποίο είναι, ας το πω έτσι, ειδικό για τα διαδικά δέντρα. Θα κάνουμε μία ενδοδιατεταγμένη διάσκηση. Μία διάσκηση, όπως λέμε, in order. Έτσι. Θυμίζω, οι προδιατεταγμένες λέγονται pre-order και οι μεταδιατεταγμένες ονομάζονται post-order στα αγγλικά. Η ενδοδιατεταγμένη διάσκηση είναι κάτι το οποίο μπορούμε να κάνουμε ειδικά στα διαδικά δέντρα και λέγεται ενδοδιατεταγμένη. Και λέει το εξής, ότι ένας κόμβος, node, έναν κόμβο θα τον επισκεφτούμε αφού επισκεφτούμε όλο το αριστερό του υποδέντρο, αλλά πριν επισκεφτούμε το δεξιό του υποδέντρο. Ο τρόπος που το υλοποιούμε λοιπόν αυτό είναι φυσικά αναδρομικά πάρα πολύ απλός. Για το άδειο δέντρο δεν υπάρχει τίποτα να κάνουμε, επιστρέφουμε. Αλλά για ένα μη άδειο δέντρο, πρώτα καλούμε αναδρομικά την in order στο αριστερό του υποδέντρο, μετά επισκεπτόμαστε τον κόμβο και μετά καλούμε την traverse in order στο δεξί υποδέντρο. Ωραία. Αν θέλαμε προδιατεταγμένη διάσχηση, το μόνο που θα χρειαζόταν να κάνουμε είναι να ανταλλάξουμε τις γραμμές 8 και 9. Δηλαδή να κάνουμε στη γραμμή 8 το consumer accept, να επισκεφτούμε με άλλα λόγια τον κόμβο node, στη γραμμή 9 να επισκεφτούμε το αριστερό υποδέντρο και στη γραμμή 10 το δεξιό υποδέντρο. Και αν θέλαμε μεταδιατεταγμένη διάταξη, απλά θα ανταλλάσσαμε τις γραμμές 9 και 10. Άρα πρώτα θα επισκεφτόμασταν το αριστερό υποδέντρο, μετά θα επισκεφτόμασταν το δεξί υποδέντρο και τέλος θα επισκεφτόμασταν και τον ίδιο τον κόμβο. Άρα λοιπόν οι τρεις διατάξεις έχουν εντελώς παρόμοιους κώδικες και γι' αυτό δεν σας δείχνω φυσικά τον ίδιο κώδικα σε τρεις στοιχειώδεις παραλλαγές. Σας δείχνω μία φορά τον κώδικα, έτσι, γιατί το ενδιαφέρον του κώδικα είναι πιο πολύ το consumer παρά οτιδήποτε άλλο. Αλλά η ενδοδιατεταγμένη διάταξη στα δέντρα αναζήτησης θέλει λίγο σκέψη, παιδιά. Πάμε να δούμε σε ένα τέτοιο δέντρο αναζήτησης την ενδοδιατεταγμένη διάσχηση. Τι θα μας δώσει? Εδώ σας δείχνω το αποτέλεσμα, αλλά θέλω να μου βρείτε, αν μπορείτε, μια ιδιότητα που έχει αυτό το αποτέλεσμα. Εδώ πέρα θεωρώ ότι η λειτουργία που κάνω όταν επισκέπτομαι έναν κόμβο είναι να τυπώσω το κλειδί του, ας πούμε. Οπότε θεωρήστε ότι αυτό το από κάτω, η ακολουθία αυτή από κάτω, είναι η κόμβη τους οποίους επισκέφτηκα με τη σειρά με τους οποίους τους επισκέφτηκα, με τη σειρά με τους οποίους εφάρμοσα τη λειτουργία accept consumer.accept πάνω τους. Βλέπετε κάποια ενδιαφέρουσα ιδιότητα στο in order, στην ακολουθία των κόμβων? Θα διασχίζει από το μικρότερο στο μεγαλύτερο. Ακριβώς. Διασχίζει το δέντρο με αύξουσα σειρά των κλειδιών. Από το μικρότερο προς το μεγαλύτερο. Αυτό δεν είναι τυχαίο στο συγκεκριμένο δέντρο. Είναι κάτι που η in-order διάσχιση ενός binary search tree το κάνει πάντα. Και πώς μπορείτε να το αποδείξετε? Πώς μπορείτε να αποδείξετε ιδιότητες σε αναδρομικές δομές? Με τηλεπαγωγή. Ακριβώς. Τέλεια. Επαγωγή πάνω σε τι?
τα διαδικά. Πάνω στην ιδιότητα που ελέγχουμε, το invariant. Επαγωγή, ναι, αλλά θέλω να πω ποιο είναι το... Στην επαγωγή έχουμε μία πρόταση που να ισχύει για το 0 και μετά για νη και νη συν 1. Το νη αυτό, τι από όλο θα είναι στο δέντρο. Ποιο είναι το P0, το P1, το P2, το P3, τι είναι το P3. Τι λέει η πρόταση P3. Τι είναι το 3 είναι. Στα δέντρα, ότι λοιπόν, το τρίτο στοιχείο είναι μεγαλύτερο από το δεύτερο. Διασχύλουμε. Καλή έτσι, προσπάθεια, αλλά δεν βολεύει, όχι. Αυτό που βολεύει πάρα πολύ στα δέντρα είναι να χρησιμοποιήσουμε το ύψος του δέντρου. Οπότε μπορούμε να το ισχυριστούμε με επαγωγή πάνω στο ύψος του δέντρου. Σε ένα δέντρο ύψος 0, η in-order διάσχιση τυπώνει το μοναδικό κλειδί του δέντρου, το οποίο φυσικά είναι ταξινομημένο. Τέλεια. Έστω λοιπόν ότι η in-order διάσχιση πάνω σε ένα δέντρο ύψους νη τυπώνει τα στοιχεία του δέντρου ταξινομημένα. Τι θα κάνουμε σε ένα δέντρο ύψους νη συν 1. Θα ξεκινήσουμε από τη ρίζα. Θα τυπώσουμε πρώτα, θα κάνουμε πρώτα in-order διάσχιση του αριστερού υποδέντρου, αλλά το αριστερό υποδέντρο, εφόσον, η ρίζα, εφόσον το, η ρίζα μας, το δέντρο της ρίζας μας έχει ύψος νη συν 1, το αριστερό του υποδέντρου είναι το πολύ νη. Άρα εκεί πάνω η in-order διάσχιση θα τυπώσει τα περιεχόμενα του αριστερού υποδέντρου ταξινομημένα. Κατόπιν θα επισκεφτούμε τη ρίζα και θα τυπώσουμε το κλειδί της ρίζας, αλλά αυτό θα είναι μεγαλύτερο από όλα τα κλειδιά που έχουμε ήδη τυπώσει από, από τη διάσταση του αριστερού της υποδέντρου. Έτσι. Και τέλος, θα κάνουμε τραβέρς το δεξί υποδέντρο, αλλά και αυτό είναι ένα υποδέντρο με ύψος το πολύ νη. Άρα και πάλι την επαγωγική υπόθεση θα τυπωθούν τα κλειδιά του δεξιού υποδέντρου ταξινομημένα, και θα είναι και όλα μεγαλύτερα από 30 και άρα συνολικά καταλήγουμε ότι τα πάντα θα τυπωθούν ταξινομημένα. Έτσι, άρα λοιπόν στις επαγωγές στα δέντρα πάρα πολύ βολεύει να παίρνετε με επαγωγή ως προς το ύψος των δέντρων. Εντάξει, το καταλάβαμε. Mm. Δηλαδή αυτό είναι κάτι που μπορώ να σας το ρωτήσω στην εξέταση, έτσι, και η υπομορφή ίσως και multiple choice, μάλιστα. Ε? Οπότε είναι κάτι από τα πιο βασικά πράγματα να ξέρετε για τα δέντρα. Ωραία. Το in-order, λοιπόν, traversal έχει αυτή την ωραία ιδιότητα. Το pre-order traversal και το post-order traversal δεν φαίνεται να έχουν κάποια ιδιαίτερα προφανή δομή, ε. Αλλά δεν μου λέτε κάτι. Στο pre-order, αν σας δώσω την pre-order, την pre-order διάσχιση, μπορείτε να μου κατασκευάσετε το δέντρο. Και πώς θα δουλεύατε. Μπορούμε να ξεκινήσουμε από το 30 σαν ρίζα. Ακριβώς. Και μετά να βλέπουμε αν το επόμενο είναι μεγαλύτερο ή μικρότερο και να το βάζουμε αντίστοιχα στο, σαν αριστερό ή δεξί κλάδο. Ναι, αλλά αυτό σαν αλγόριθμο που μου λες, δηλαδή να κάνω διαδοχικές εισαγωγές, εννοείς, να κάνω πρώτα εισαγωγή του 30, θα μου δώσει ένα δέντρο με ένα μονοκόμμα του 30, μετά να κάνω εισαγωγή του 15, θα μου δώσει ένα δέντρο με το 30 και το 15 μόνο, ε. Για σκεφτείτε αυτό που λέμε και σκεφτείτε τον αλγόριθμο εισαγωγής. Είπαμε ότι στην εισαγωγή κάνουμε μόνο, δουλεύουμε μόνο με φύλλα, ε. Στην αρχή, λοιπόν, εισάγω τον κόμβο 30. Μόνο αυτός ο κόμβος στο δέντρο. Όταν πάω στον κόμβο 30 να εισάγω τον κόμβο 15, το 30 δεν είχε κανένα υποδέντρο, ούτε αριστερά ούτε δεξιά, αλλά επειδή το 15 είναι μικρότερο, θα δημιουργηθεί ως νέο φύλλο εδώ. Μετά, ναι, όταν πάω να εισάγω το 7,
θα δημιουργηθεί σαν νέο φύλλο και αυτό, και αυτό σημαίνει ότι θα δημιουργηθεί σαν παιδί του 15. Εκείνη η θέση του, ε. Όταν μετά πάνω εισάγω το 22, θα κατέβω το 30 αριστερά στο 15, δεξιά στο 22 και θα το εισάγω κτλ. Οπότε με διαδοχικές εισαγωγές από το pre-order traversal ανακατασκευάζω το δέντρο. Το βλέπουμε? Ναι. Πολύ ωραία. Για το post-order traversal, τι έχετε να μου πείτε? Θα πρέπει να βάλουμε τις εισαγωγές από το τέλος προς την αρχή. Ακριβώς. Θα πρέπει πάλι να κατασκευάσουμε το δέντρο εισάγοντας αυτή τη φορά τα κλειδιά από το τελευταίο, δηλαδή το 30, μετά το 60, μετά το 75, μετά το 45 κλπ. Έτσι. Λοιπόν, για την in-order διάσχιση, που είναι η καλή μας η διάσχιση που μας θα δίνει όλα τα ξενομημένα, μπορούμε να ανακατασκευάσουμε το δέντρο? Νομίζω όχι. Νομίζω ότι έχεις δίκιο, αλλά δώσουμε ένα πιστικό επιχείρημα για να πιστούμε όλοι μας. Νομίζω ότι υπάρχουν πολύ διαφορετικοί τρόποι που να φτιάξει ένα δέντρο που να είναι διαδικό και να έχει αυτά τα στοιχεία. Δώσουμε ένα παράδειγμα. Δηλαδή, θα μπορούσαμε να ήταν πρώτα το 60, για παράδειγμα σαν ρίζα, και να φεύγει αριστερά το 30 μόνο το παρακλάδι, και το 45, για παράδειγμα, να ήταν, μάλλον από το 60 να πήγαμε στο 45 και από το 45 στο 30 και όλο το υπόλοιπο, κάπως έτσι. Θα μπορούσαμε λοιπόν να το πούμε και πιο έτσι γενικά. Ας φανταστούμε ένα δέντρο που έχει μέσα του δύο μόνο κλειδιά, το 1 και το 2. Αν το 1 είναι η ρίζα του δέντρου, τότε το 2 θα είναι παιδί της ρίζας. Αν το 2 είναι η ρίζα του δέντρου, τότε το 1 θα είναι παιδί της ρίζας. Σε κάθε περίπτωση, για τα δύο αυτά διαφορετικά δέντρα, η in-order διάσκηση είναι η ίδια. Προσβάλλει 1-2. Άρα η δομή του δέντρου χάνεται. Εδώ πέρα, στην in-order διάσκηση. Οπότε, οι pre-order και οι post-order traversal έχουν ακριβώς αυτή την ιδιότητα ότι μπορούμε εύκολα να ανακατασκευάσουμε το δέντρο, κάνοντας εισαγωγή. Τώρα, άλλη ερώτηση. Αν δεν σας έλεγα ποια από τις δύο διασχίσεις είναι η pre-order και ποια είναι η post-order, απλά σας έδινα τα νούμερα και σας έλεγα ότι αυτά τα νούμερα είναι κάποιο traversal από τα τρία αυτά. Βρείτε μου ποιο είναι. Για παράδειγμα, με ποιο επιχείρημα θα μου λέγατε για αυτή εδώ την traversal ότι είναι post-order και γιατί δεν θα μπορούσε να είναι in-order και γιατί θα μπορούσε να είναι pre-order? Δεν θα μπορούσε να είναι in order γιατί τα στοιχεία δεν είναι σε κάποια συγκεκριμένη σειρά. Σωστό. Και δεν θα μπορούσε να είναι pre-order διότι πάμε από τους απογόνους προγόνου. Διότι πάμε από τους απογόνους στους προγόνους. Θα μπορούσε να είναι pre-order, παιδιά, ή όχι? Όχι, γιατί στην post-order πάμε από κάτω προς τα πάνω, ανεβαίνουμε προς τη ρίζα, ενώ στην άλλη κατεβαίνουμε με κάποιο τρόπο. Το δέντρο αριστερά θα το είχαμε ή όχι? Όχι, βέβαια. Θα είχαμε απλά μια διάταξη. Μπορώ να καταλάβω αν αυτή εδώ είναι post-order ή pre-order διάταξη?
Για πες. Πρώτα θα μπορούσε να είναι και pre-order. Μπράβο, δώσ' μου το επιχείρημά σου. Να προσπαθήσω εγώ. Ναι. Θα μπορούσαμε, άμα τη βλέπαμε σαν pre-order, να ξεκινάγαμε με το 7 σαν ρίζα και να κάναμε τις αγωγές και πάλι θα παίρναμε ένα δέντρο, αλλά όχι το αρχικό, ένα άλλο δέντρο. Ακριβώς. Αν πάρουμε και κάνουμε εισαγωγές το 7, μετά το 17, μετά το 27, μετά το 22 κλπ, θα φτιάξουμε ένα δέντρο, ε. Και θα φτιάξουμε ένα δέντρο που η pre-order του διάσκηση θα είναι ακριβώς αυτή η ακολουθία. Άρα δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε την pre-order από την post-order. Μπορούμε να ξεχωρίσουμε μια διάταξη αν είναι in order, έτσι. Γιατί αν δεν είναι ταξινομημένη, τότε σίγουρα δεν είναι. Αλλά παραπάνω δεν μπορούμε να πούμε. Αλλά σίγουρα από τη διάταξη μπορούμε, εφόσον ξέρουμε ότι είναι pre-order ή ότι είναι post-order, να κατασκευάσουμε το δέντρο. Εντάξει. Στην πραγματικότητα, άρα λοιπόν τα απαντήσαμε αυτά, στην πραγματικότητα υπάρχει και μια ενδιαφέρουσα παρατήρηση που είχε κάνει ο Don Knuth για τις pre-order ακολουθίες. Και είχε πει ο Knuth ότι οι pre-order ακολουθίες είναι ακριβώς αυτές που ταξινομεί η παρακάτω ρουτίνα. Η παρακάτω ρουτίνα μοιάζει σαν μια ρουτίνα ταξινόμησης, αλλά χρησιμοποιεί ένα stack και είναι πολύ γρήγορη, παιδιά. Ε. Ταξινομεί σε γραμμικό χρόνο. Δηλαδή, κάνουμε περίπου τόσα βήματα όσο είναι το μέγεθος της λίστας εισόδου. Παίρνουμε λοιπόν σαν είσοδο μια λίστα. Εδώ πέρα. Χρησιμοποιούμε ένα stack και κάνουμε το εξής. Διατρέχουμε τη λίστα, ας πούμε ότι είναι ακέραιη η διευκολία. Και κάθε φορά που έχουμε ένα στοιχείο χ, στην περίπτωση που το χ αυτό είναι μεγαλύτερο της κορυφής της στίβας μας, εξάγουμε το στοιχείο της κορυφής της στίβας και το τυπώνουμε. Αφού αφαιρέσουμε από τη στίβα μας όλα τα στοιχεία που είναι μικρότερα του χ, στο τέλος βάζουμε στη στίβα μας το στοιχείο χ. Όταν τελειώσουμε με όλα τα στοιχεία της λίστας, βγάζουμε από τη στίβα μας τα στοιχεία που περιέχει μέχρι η στίβα να αδειάσει. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν τυπώνουμε τα στοιχεία της λίστας L με κάποια διαφορετική σειρά. Αυτός ο αλγόριθμος σας θυμίζει κάτι? Σας θυμίζει κάποιον αλγόριθμο που είχαμε δει στο παρελθόν? Ότι έρχονται στοιχεία με μία σειρά και εμείς έχουμε μία στίβα για να τα βγάλουμε με άλλη σειρά. Τον αλγόριθμο με την προτεραιότητα των πράξεων. Ακριβώς. Τον αλγόριθμο που είχαμε δει για να μετατρέψουμε μια έκφραση από την κανονική αλγεβρική παράσταση που χρησιμοποιούν, που λέγεται in order, στη λεγόμενη reverse polish notation, στην αντίστροφη πολωνική γραφή. Αυτός ο αλγόριθμος, σας θυμίζω, λεγόταν έτσι πολύ περιγραφικά, τα έξτρα του άρεσαν τα τρένα, και τον ονόμασε τον αλγόριθμο της του Σάντινγκ Γιάρν, που είναι ο χώρος που συντίθενται με αξιοστοιχείες. Λοιπόν, πάμε να δούμε ένα παράδειγμα, λοιπόν. Να το pre-order traversal εκεί πέρα. Έτσι, ξεκινώντας να παίρνουμε το 30, το 15 κλπ. Τα στοιχεία να παίρνουμε με αυτήν εδώ τη σειρά, την πρώτη στήλη. Εδώ στη δεύτερη στήλη βρίσκεται η στίβα σε κάθε βήμα. Στην αρχή λοιπόν το 30 απλά το βάζουμε στη στίβα, η στίβα είναι άδεια αρχικά. Έρχεται το 15, αλλά είναι μικρότερο του 30, οπότε δεν βγάζουμε τίποτα από τη στίβα, το βάζουμε και αυτό. Έρχεται το 7, το βάζουμε και αυτό στη στίβα. Μετά έρχεται το 22 και θα πρέπει να βγάλουμε πρώτο το 7 και μετά το 15. Έτσι ξεκινάμε την κορφή τη στίβα που είναι το 7, το βγάζουμε, μετά βγάζουμε το 15 και μετά βάζουμε το 22 στη στίβα. Οπότε έχουμε ήδη βγάλει τα δύο πρώτα στοιχεία και φαίνεται την καλή σειρά εδώ πέρα. Και αν συνεχίσετε μετά θα πάρετε το 17, δεν βγάζουμε τίποτα, το βάζουμε στη στίβα. Μετά έρχεται το 27, οπότε βγάζουμε το 17 και το 22 και τα
προσθέτουμε στην έξοδο και το 17 κλπ. Και θα δείτε ότι πραγματικά ο αλγόριθμος θα μας τυπώσει ταξινομημένη την αρχική ακολουθία. Γιατί δουλεύει διαστητικά? Διότι απλά μαζεύουμε τα στοιχεία και όταν έρθει κάτι μεγαλύτερο αφήνουμε όλα τα μικρότερα. Οπότε μαζεύουμε, ας πούμε, τα μικρότερα προς τα κάτω και τα μεγαλύτερα προς τα πάνω. Διαστητικά. Οκ. Ας αφήσουμε το διαστητικό, ας το πούμε πιο... πώς να το πω, πιο έτσι... αυστηρά για τι δουλεύει. Ας το αποδείξουμε λοιπόν. Θυμηθείτε ότι οι αποδείξεις για αυτά τα πράγματα δουλεύουν ωραία με επαγωγή. Άρα λοιπόν, το πρώτο στοιχείο που θα βάλουμε σε μια άδεια στίβα είναι το 30. Έτσι. Ξέροντας τώρα ότι αυτή η ακολουθία είναι pre-order ακολουθία, ξέρουμε ότι μετά το 30 ακολουθούν όλα τα στοιχεία του αριστερού υποδέντρου, του 30. Ε? Και μετά όλα τα στοιχεία του δεξιού υποδέντρου. Άρα, πότε θα βγει το 30 από τη στίβα? Θα βγει τη στιγμή που θα δούμε, παιδιά, το στοιχείο 60. Ε? Και θα βγει ακολουθώντας όλα τα στοιχεία το 15, το 7, το 22, το 27 κλπ. Ε. Άρα λοιπόν, για να αποδείξουμε ότι αυτό το τελικό αποτέλεσμα είναι ταξινομημένο, και εδώ πέρα νομίζω κάτι ξέχασα, κάπου ξέχασα το 22. Ε. Ναι, τέλος πάντων. Έχω μπάξει στη διαφάνεια. Αλλά αυτό δεν είναι τόσο κρίσιμο, θα το φτιάξω αργότερα. Έτσι. Εδώ λοιπόν, αυτό που μπορώ να αποδείξω λοιπόν είναι ότι η ρίζα του κάθε υποδέντρου θα τυπωθεί αφού έχει τυπωθεί όλο το αριστερό υποδέντρο και πριν τυπωθεί το δεξί υποδέντρο. Εδώ θα δούμε τη ρίζα του δεξί υποδέντρου, αμέσως θα τυπώσουμε το στοιχείο της ρίζας. Και αυτό αναδρομικά θα μας δώσει ότι το τελικό αποτέλεσμα είναι ταξινομημένο. Έτσι. Είναι ενδιαφέρον ότι ο Κνούθ απέδειξε το αν και μόνο αν. Δηλαδή, θα πρέπει μια ακολουθία για να ταξινομείται να είναι όντως η pre-order διάσχιση κάποιου δέντρου κάποιου δέντρου αναζήτησης. Πάμε τώρα να δούμε τη διαγραφή ενός στοιχείου. Στη διαγραφή ενός στοιχείου, λοιπόν, για να σβήσουμε το στοιχείο, σίγουρα πρέπει να ενημερώσουμε τον γονέα του αντίστοιχου στοιχείου, έτσι να αλλάξουμε τον αντίστοιχο pointer στο γονέα του στοιχείου. Το ερώτημα είναι σε τι να τον αλλάξουμε, πού να τον βάλουμε να δείχνει. Δηλαδή, ας πούμε ότι θέλω να σβήσω εδώ το... τι να πω... το 22. Ε? Το 22 τώρα είναι λίγο δύσκολη περίπτωση, οπότε θα ξεκινήσω με κάποιο απλό. Ας πούμε θέλω να σβήσω το 7. Που είναι φύλλο. Εδώ πέρα, λοιπόν, τι πρέπει να κάνουμε για να σβήσουμε τον κόμβο 7 από το δέντρο μας? Απλά να ενημερώσουμε τον κόμβο 15 και συγκεκριμένα το πεδίο left του κόμβου 15. Να το κάνουμε τι? Να το κάνουμε now, παιδιά. Άρα, όταν είναι να σβήσουμε φύλλο, τα πράγματα είναι σχετικά απλά. Είναι πολύ απλά.
Ας υποθέσουμε τώρα, παρόλο που αυτό το δέντρο δεν είναι καλό παράδειγμα για κάτι τέτοιο, ας υποθέσουμε ότι δεν υπάρχει ο κόμβος 27. Ότι ο κόμβος 22 έχει μόνο ένα παιδί, το 17. Και εμείς θέλουμε να σβήσουμε τον 22. Θέλουμε αυτός εδώ να φύγει από τη μέση. Πού μπορούμε, πώς μπορούμε να αλλάξουμε τον pointer του γονέα του? Τι να τον βάλουμε να δείχνει τον γονέα του? Στον επόμενο του 22. Που είναι το 17. 17. Άρα λοιπόν, αν έχουμε να σβήσουμε έναν κόμβο που έχει μόνο ένα παιδί ή μηδέν παιδιά, είπαμε, είναι φίλο, κανένα πρόβλημα. Αν έχει μόνο ένα από τα δύο του παιδιά, τότε μπορούμε να αντικαταστήσουμε αυτόν τον κόμβο στον γονέα του με το ένα και μοναδικό του παιδί. Τι πρέπει να προσέξουμε, αλλά τι είναι αυτό το οποίο ισχύει? Πρέπει να προσέξουμε ότι συνεχίζει να ισχύει το invariant του δέντρου, έτσι. Ότι δηλαδή οι κόμβοι στο δεξιό υποδέντρο του κόμβου 15 είναι όλοι τους μεγαλύτεροι από το 15, έχουν κλειδί μεγαλύτερο από το 15. Αλλά αυτό ισχύει φυσικά, γιατί έτσι κι αλλιώς αυτοί οι κόμβοι βρισκόντουσαν όλοι τους στο υποδέντρο. Δεν αλλάξαν υποδέντρο. Άρα λοιπόν και για κόμβο με ένα παιδί, τα πράγματα είναι και πάλι σχετικά απλά. Απλά κάνουμε τον γονέα του να δείχνει το ένα και μοναδικό παιδί αυτού του κόμβου. Αν ο κόμβος τώρα έχει δύο παιδιά, όπως είναι εδώ, 22, τώρα ας πάρουμε τον 22, όπως πραγματικά είναι, εδώ τώρα δεν είναι τόσο απλό το πράγμα, Τι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν εδώ? Να πάρουμε το 15, να το βάλουμε να δείχνει είτε στο 17 είτε στο 27. Ναι. Και αν επιλέξουμε να δείχνει στο 17, τότε να βάλουμε ως δεξί στοιχείο του 17 το 27 και το αριστερά να το βάλουμε null. Και αν πάρουμε στο 15 να δείχνει στο 27, τότε θα βάλουμε το αριστερά το 27 να δείχνει στο 17 και το δεξί το 27 να δείχνει σε null. Άψογο. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ σωστά. Άρα λοιπόν πρέπει να ενώσουμε τα δύο υποδέντρα του 22 με κάποιο τρόπο. Τώρα εδώ είναι, όπως είπες, επειδή είναι απλά ένας κόμβος το κάθε υποδέντρο, μπορούμε να κάνουμε ακριβώς αυτό που είπες. Στην περίπτωση που δεν είναι αυτά τα υποδέντρα τόσο μικρά, αλλά έχουν περισσότερους κόμβους αυτά τα δύο υποδέντρα, πρέπει με κάποιο τρόπο να τα ενώσουμε. Και μπορούμε να τα ενώσουμε σαν ένα χωριστό πρόβλημα. Θέλουμε να θυμηθείτε λοιπόν όταν προγραμματίζουμε, και αυτό τώρα είναι κάτι που θέλει να το προσέξετε, γι' αυτό σας το επισημαίνω. Όταν προγραμματίζουμε, θέλουμε να σπάμε τη δουλειά σε υποπροβλήματα. Άρα λοιπόν, η ένωση των δύο υποδέντρων ενός κόμβου είναι μια λειτουργία που θα τη σκεφτούμε πώς θα την κάνουμε σε δεύτερο χρόνο. Άρα λοιπόν, πάμε να γράψουμε τον κώδικα της διαγραφής. Διαγραφή λοιπόν από το δέντρο node του κόμβου με κλειδί χ. Αν φυσικά εδώ πέρα μας επιστρέφεται ένα καινούργιο δέντρο, έτσι, γιατί μπορεί να διαγράψουμε τη ρίζα του παλιού δέντρου, οπότε μας επιστρέφεται η νέα ρίζα. Αν φυσικά το node είναι null, δεν έχουμε να διαγράψουμε τίποτα, επιστρέφουμε null. Αλλιώς και πάλι παίρνουμε και συγκρίνουμε το χ με το κλειδί του κόμβου μας. Αν το CMP είναι 0, σημαίνει ότι βρήκαμε τον κόμβο μας. Και άρα θα τον αντικαταστήσουμε με την ένωση των δύο υποδέντρων. Έτσι. Προφανώς, μέσα στη joint trees θα λάβουμε υπόψη μας και την περίπτωση να είναι null είτε το ένα είτε το άλλο υποδέντρο, είτε και τα δύο. Αλλά είπαμε, θα το δούμε αυτό στη συνέχεια. Τώρα, λοιπόν, έχουμε βρει την τέτοια ότι θα αντικαταστήσουμε τον κόμβο με την ένωση των υποδέντρων του. Αν πάλι δεν βρούμε, αν το CMP δεν είναι 0, θα κάνουμε αναδρομικά την διαγραφή σε ένα φυσικά και πάλι από τα δύο υποδέντρα του node, στο κατάλληλο. Για CMP μικρότερο του 0, θα σβήσουμε το χ από το αριστερό υποδέντρο. Ενώ για CMP μεγαλύτερο του 0, θα σβήσουμε το χ από το δεξιό υποδέντρο.
Έτσι. Και σε αυτήν εδώ την περίπτωση θα επιστρέψουμε τον ίδιο τον κόμβο, δεν άλλαξε τίποτα. Άρα λοιπόν, η βασική ρουτίνα για τον delete ακολουθεί το μοτίβο που είδαμε ήδη για την αναζήτηση και για την εισαγωγή, έτσι δεν υπάρχει τίποτα. Το join trees είναι το μόνο το οποίο θέλει να σκεφτούμε. Και να μία απλή ιδέα για το join trees. Σκεφτόμαστε λοιπόν το join trees ως εξής. Αφού το θεωρούμε ότι τα U και τα V είναι παιδιά κάποιου κόμβου που πάμε να σβήσουμε, είμαστε σίγουροι ότι όλα τα κλειδιά του υποδέντρου U θα είναι μικρότερα από όλα τα κλειδιά του υποδέντρου V. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημά μας πώς. Αν το V είναι null, τότε αναδρομικά, τότε δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα, απλά επιστρέφουμε τον κόμβο U. Η ένωση των U και V, όταν το V είναι το κενό δέντρο, είναι το δέντρο U. Μπορεί και το U να είναι κενό, έτσι, ό,τι είναι. Στην περίπτωση που το δέντρο V δεν είναι κενό, μπορούμε να αντικαταστήσουμε το αριστερό του υποδέντρο, το αριστερό υποδέντρο του V, με το join του U και του εαυτού του. Το join του U και του V.left θα είναι πάλι ένα νόμιμο join, γιατί τα στοιχεία του U θα είναι όλα μικρότερα από τα στοιχεία του V.left. Ό,τι και αν είναι το V.left. Μπορεί το V.left να είναι κενό. Και μετά από αυτή την αναδρομή επιστρέφουμε το V. Αν τώρα σκεφτείτε, παιδιά, τι θα κάνει αυτό το πράγμα. Θα πάει από το αρχικό V στο V.left. Αν δεν το βρει null, θα συνεχίσει στο v.left, αν δεν το βρει null, θα συνεχίσει στο v.left και τα λοιπά, θα συνεχίσει μέχρι να φτάσει εδώ κάτω στο αριστερότερο, τον αριστερότερο απόγονο του v. Ο αριστερότερος απόγονος του v εξορισμού το v.left θα είναι null. Οπότε θα το κάνουμε αυτό το v.left, το left πεδίο του αριστερότερου απόγονου του v, θα το κάνουμε να δείχνει στο U. Και πραγματικά θα φτιάξουμε ένα δέντρο, το οποίο θα είναι νόμιμο και θα επιστρέψουμε το V. Έτσι. Και αυτό θα μας διατηρήσει όντως το invariant. Καμιά ερώτηση μέχρι εδώ. Μπορείτε να εξηγήσετε πάλι γιατί ισχύει το V left ίσον join trees και V left, πως ξέρουμε ότι... Λέω ότι για να κάνω join τον κόμβο V με το δέντρο U, αρκεί να αντικαταστήσω το αριστερό υποδέντρο του V με το join του U και του V.left. Του υπάρχοντος δηλαδή αριστερού υποδέντρου του V, και του να κάνω join αυτά τα δύο. Ουσιαστικά προσπαθώ να ανάγω τη λειτουργία join trees σε μια απλούστερη περίπτωση, να το πω έτσι. Που είναι ένα δέντρο κάπως πιο ρηχό από το V. Μέχρι να φτάσω πού, μέχρι να φτάσω σε δέντρο κενό, άρα όσο πιο ρηχό γίνεται κατά μία έννοια, οπότε εκεί πέρα θα επιστρέψω U. Αλλά για σκέψου τι θα κάνει. Ξεκινήσει από το V. Θα πάει στο V.left, κάπου εδώ. Το βλέπεις το highlight που κάνω. Ναι. Μετά θα πάει κάπου εδώ. Μετά θα πάει κάπου εκεί. Και τέλος θα φτάσει στο τελευταίο, εδώ κάτω. Έλα ρε. Εδώ κάτω λοιπόν, όταν θα φτάσει στον τελευταίο, το πιο αριστερό κουτάκι από αυτά τα εδώ τα highlight, το V.left θα είναι 0, έτσι, θα είναι null. Θα το κάνει ίσο με U, από την τελευταία αναδρομική κλίση. Θα επιστρέψει το V, το οποίο θα το επιστρέψει το γονέα του, άρα ο γονέας του δεν θα αλλάξει στα αλήθεια, παιδί.
ούτε ο γονέας του γονέα, ούτε ο γονέας του γονέα του γονέα, ούτε το αρχικό V. Είναι πραγματικά σαν να πάω και να προσθέτω το U στην άκρη του αριστερότερου μονοπατιού του δέντρου V. Και το έκανε έτσι επειδή πίστευα ότι η αναδρομική περιγραφή σου να είναι πιο απλή, αλλά έχει και ένα μήνυμα. Θα μπορούσαμε να κάνουμε το ίδιο και με το V left. Με το V right, μάλλον. Right, ακριβώς. Λοιπόν, ποιο είναι το πρόβλημα με αυτή τη λογική? Το πρόβλημα είναι, παιδιά, ότι το καινούριο δέντρο, το V που έχει ως πιο αριστερό του υποδέντρο το U, έχει μεγαλώσει ύψος. Ενώ το αρχικό μας δέντρο σβήσαμε στοιχεία, σβήνουν τα στοιχεία, μεγαλώνουμε το ύψος του δέντρου. Αλλά αυτό είναι πολύ ανεπιθύμητο φυσικά. Γιατί? Γιατί, όπως έχουμε πει, το κόστος των λειτουργιών σε ένα διαδικό δέντρο είναι αντίστοιχο του ύψους του δέντρου. Μα θα μου πείτε, δεν μεγαλώνω το ύψος όλων των μονοπατιών του δέντρου, μόνο κάποιον. Ναι, αλλά αυτόν τον κάποιον το μεγαλώνω και μάλιστα αρκετά. Φανταστείτε λοιπόν να σβήνω, να σβήνω, να σβήνω και εκεί που είχα ξεκινήσει με ένα ωραίο και σχετικά συζυγισμένο δέντρο, ξαφνικά να καταλήξω με ένα δέντρο πολύ μεγάλου ύψους. Οπότε, το πρόβλημα είναι να βρούμε κάποιο τρόπο να κάνουμε την διαγραφή, τη λειτουργία join, χωρίς να μεγαλώσουμε το ύψος. Okay. Αυτό θα μας δώσει ένα πολύ καλύτερο αγόρι. Και αυτό θα το δούμε, κάντε λίγη υπομονή μέχρι μεθαύριο που θα το δούμε πώς γίνεται. Είναι λίγο πιο πονηρό αυτό που θα χρειαστεί να κάνουμε. Αλλά το πρόβλημα εδώ πέρα είναι ότι ενώ είναι σωστό το δέντρο που θα βγάλουμε, θα έχει μεγαλώσει το ύψος του και αυτό είναι το ανεπιθύμητο. Ερωτήσεις? Θα σταματήσουμε εδώ πέρα για σήμερα. Ερωτήσεις? Εγώ έχω να κάνω μία όμως για το project, για όλα αυτά. Εμείς έχουμε, το είχαμε αρχίσει το project πολύ νωρίς και το κάναμε όλο χωρίς, δεν χρειαστήκαμε κάποια τεστ, το κάναμε με debugging και system out κτλ. Πρέπει να θέλετε να ξαναγράψουμε και, δηλαδή το έχουμε τελειώσει, δουλεύει, αλλά δεν έχουμε γράψει τεστ, θέλετε να γράψουμε? Το δουλεύει σημαίνει ότι το δουλέψατε κάποιες ιστορίες για να δείτε ότι δουλεύει. Τα τεστ θα βεβαιώσουν ότι δουλεύουν τα κομμάτια. Κοίταξε, θα είναι πολύ καλό να γράψετε και μερικά τεστ, γιατί μπορεί στην εξέταση εκεί που εσείς νομίζετε ότι δουλεύει να αρχίσει να μην δουλεύει και θα χάσετε μονάδες. Okay. Αν είστε τόσο, πώς θα το πω, σίγουροι ότι θα δουλέψει και στην εξέταση και τα ξέρετε όλα καλά, πιάσουμε. Εντάξει. Να. Και επίσης, έχουμε όλο το, πρέπει να το κάνουμε με το μοντέλο του Model View και Controller ή μπορούμε να το κάνουμε και αλλιώς? Μπορείτε να το κάνετε με κάποιο τρόπο που να είναι σχετικά καθαρός ο κώδικας. Γιατί η καθαρότητα του κώδικα και η περισσότητα του κώδικα παίζει ρόλο στη βαθμολογία. Να, οκ. Okay. Τα σπαγκέτια και τα καταναλώσεις και τα λοιπά είναι χάρη. Α, κατάλαβα. Οκ, αυτό. Ευχαριστώ. Έγινε. Καλή συνέχεια. Θα τα πούμε την πέρα. Α, ναι. Ήθελα να ρωτήσω επίσης κάτι άλλο. Τα τελευταία βίντεο θα τα ανεβάσετε? Ναι, γιατί έχει ακόμα κάποια που δεν έχουν ανέβει, αυτό ρωτάω. Μου λείπουν τα βίντεο τις προηγούμενες εβδομάδες. Ακόμα δεν τα έχω ανεβάσει, αλλά θα τα ανεβάσω. Ίσως και σήμερα. Ωραία, ευχαριστούμε. Και οι διαφάνειες νομίζω πρέπει να ανέβουν τις προηγούμενες. Οι διαφάνειες έχουν ανέβει, έχει ανέβει ένα λίγο προηγούμενο version. Τώρα θα ανεβάσω και αυτό εδώ το version. Δεν είναι μέχρι την αναδρομή. Ναι. Ωραία. Οκ. Okay. Άλλο? Εντάξει, παιδιά. Καλή συνέχεια. Θα λέμε την Πέμπτη. Γεια σας. Καλή συνέχεια.